Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή μας, Ζάχος Ντρούλινγκ απέναντί μου, Τάσος Στρέγια στο μικρόφωνο, συντροφιά Παρέτσα, θα πορευτούμε μαζί άλλη μια εβδομάδα, άλλη μια Δευτέρα, άλλο ένα βραδάκι εδώ στους 107 και 4 στον FM, Παρέτσα μαζί μέχρι και τις 11. Καλησπέρα, Ζάχο. Πες μας λίγο για τον γκολ. Καλησπέρα, ναι. Πολύ ωραίο γκολ έβαλε. Τώρα το είδα. Ποιο το έβαλε, πες μας. Δεν ξέρω τον παίκτη, το 9 της Λάρισα. Όχι, ποια ομάδα. Η Λάρισα, Λάρισα. Πολύ ωραίο γκολ. Έκανε μια προσποίηση φοβερή αυτό ο. Το 9 της Λάρισα, δεν ξέρω ποιο. Λάρισα, Βόλος 2-1. Ο Άνταμτζικ ήταν κάποτε. Ποιο ήταν ο Άνταμτζικ με τον. Δύο Πολωνούς είχε. Το Κμιέτσικ. Οχ, οχ, οχ. Ωραία, τι χάνει ο Βόλος. Καλάρε, με 9 παίκτες να σας κάνουν τέτοια ευκαιρία, ρε. Πάνω στη γραμμή να πούμε ότι έδιωξε μόλις τώρα ο αμυντικός της Λάρισας. Πέρασε και τον τερματοφύλακα και πάνω στη γραμμή. Στο 83-2-1 Λάρισα Βόλος και στο καπάκι πιο κλασική ευκαιρία δεν μπορεί να έχει ο Βόλος για να ισοφαρίσει. Το άλλο τι είναι, κύριε. Αυτό τι είναι. Ποιο άλλο. Προμηθέας είναι αυτός. Ποιο άλλο. Ποιος προμηθέας, φίλε. Τι είναι αυτό. Πού ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα τι. Ποιοι είναι αυτοί. Τέλος πάντων. Γιατί φανέλα σαν τον Προμηθέα είναι, αλλά δεν είναι ο Προμηθέας βέβαια. Όχι, ρε, ξένες ομάδες είναι. Ναι. Λίγκα, δεν ξέρω τι λέει. Λίγκα εκεί, τι λέει. Τι λέει, τέλος πάντων. Ισπανικά είναι, ξέρω. Τέλος πάντων, σημαντική εβδομάδα. Βαλένθια είναι, μη μία, δεν ξέρω. Ρουμουμπού. Ρεάλ Μαδρίτης, μπάσκετ, τι είναι αυτό. Μάλλον. Με Βαλένθια, δεν ξέρω. Μοσκοβίτη, ποιοι είναι αυτοί ρε, που παίζουν. Ρεάλ Βαλένθια. Ένα βρήκα εγώ, μια ομάδα εσύ και μια εγώ. Καλά, τι πιανού γήπεδο είναι αυτό. Τη Ρεάλ είναι αυτό. Άδειο, πού να το γνωρίσουμε, άμα πει. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε όπως είπες εσύ. Τι είναι αυτό. Όλα γίνονται στη Βαλένθια. Όλα στη Βαλένθια θα γίνουν όλα τα μάτς. Α, μάλιστα. Α, ωραία. Ωραίο. Ωραίο γηπεδάκι βέβαια έχουν, έτσι. Καλό είναι. Ωραίο. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπες, επιθετικό. Αμυντικό το έδωσε. Είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα. Έτσι, έχουμε την Τετάρτη μεθαύριο τους δύο ημιτελικούς. Είναι σημαντική και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ αυτή η εβδομάδα. Για τον ΠΑΟΚ έχει φυσικά και τα playoff. Διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Είναι σημαντική εβδομάδα, έτσι. Θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Και ο Άρης μπορεί να παίξει καθαριστικό ρόλο για τη δεύτερη θέση. Ήδη παίζει. Ήδη παίζει. Θα τα πούμε όλα αυτά, λοιπόν. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές λίγο αργότερα από το καθιερωμένο, έτσι. Κοντά στις 10 μπορεί να έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να πούμε. Γιατί... Να σχολιάσουμε λίγο, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Πρέπει να σχολιάσουμε και το μάτσε του Άρη με την ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε όμως τόσο πολλή ώρα όπως ασχολήθηκε το Open με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα ασχοληθούμε λιγότερο με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τις ομάδες εδώ της πόλης μας. Επαναλαμβάνω, εγώ θέλω όσο. Γιατί οπαδός είμαι, έτσι. Όσο μπορώ περισσότερο να είμαι δίκαιος και όπως είδες την προηγούμενη εβδομάδα και το ίδιο θα κάνω και σήμερα. Γιατί κάνω ένα ζάπικ μεταξύ τα δύο και πιο πολύ μένω στο. Στου Μέγκα, για να μιλώ, γιατί από την εκπομπή του Open έχω μία άποψη. Είναι μία εκπομπή δύο χρόνων, έτσι, άσχετα αν οι συντελεστές είναι διαφορετικοί. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές και θα το σχολιάσω μετά. Ναι. Έτσι, είναι δύο κανάλια τα οποία είναι κανάλια των προέδρων, έτσι, των ομάδων αυτών. Και είδα χθες, θα θέλω να το πω αυτό, συγγνώμη, είναι και κάτι το οποίο όσοι με παρακολουθούν, ας πούμε, ξέρουν τα σχόλιά μου, αυτό μου τη δίνει, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, έχεις ένα κανάλι, ρε Μαρινάκη, όπως σε λένε. Και ο Σαββίδης, ας πούμε. Και βλέπω ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ τι έχει πετύχει 10 χρόνια ο Μαρινάκης. Είχε ένα ρεπορτάζ τα έργα και τις ημέρες του Μαρινάκη. Στο Μέγκα. Ναι, είναι σαν να λέω, δηλαδή, όπως να σου πω κάτι. Σαν να κάνω, σαν να γράφω εγώ κάτι που το κάνετε πολύ και μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Γράφω, ας πούμε, μία άποψη. Λέω ότι ξέρω εγώ μία άποψη και μετά βλέπεις το πρώτο like. Κάνω like στον εαυτό μου. Σε αυτό που γράφω. Εντάξει, αυτό like είναι ό,τι πιο ηλίθιο υπάρχει. Αυτό like. Αυτό like είναι και αυτό. Πρέπει να είσαι γκασμάς για να το κάνεις. Πρόσεξε, δεν κρίνω. Δεν λέω ότι το ρεπορτάζ έλεγε ψέματα. Εντάξει. Δεν το κρίνω αυτό. Είναι κανάλι του Προέδρου του Ολυμπιακού. Και έχεις ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν το, και αν το ήξερε κιόλας. Μπορεί να μην το ήξερε. Και κάνεις ρεπορτάζ 5 λεπτά γλύψιμο στον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, τι να πω, ρε. Δεν ξέρω. Έτσι τα βλέπω εγώ. Δεν ξέρω. Πάντως το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το Open όπως λέμε. Ναι. Μόνο Παοξίδες δεν έχει συντελεστές στο πάνελ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Γκόλκα και τον Βασιλόπουλο που τους βγάζουν για 5-10 λεπτάκια. Σε κάθε αγωνιστική. Α, καλά, αυτή είναι. Πάρε και δες ποιοι είναι. Ναι, ποιοι είναι οι συντελεστές. Οι άλλοι δύο. Ποιοι είναι οι συντελεστές. Ναι. Ο ένας είναι Παναθηναϊκάκιας από το SDNA. Δύο είναι Παναθηναϊκάκιας και άλλοι. Και άλλος. Ο άλλος είναι αεξής νομίζω. Πρέπει να ποιος, είναι. Ο Παπαθεοδόρου. Ο Βασίλη τον Παπαθεοδόρου. Δεν του ξέρω πώς του λένε. Ο ένας είναι Βάζελος. Είναι αδελφός του πρώην προπονητή του Παπαθεοδόρου. Αυτός είναι Βάζελος.
Ο άλλος, ο άλλος αεξής πρέπει να είναι. Ο Βερβ. Νικό! Έφυγε. Δεν ξέρω. Έφυγε. Ο άλλος είναι. Παναθηναϊκός είναι ο άλλος. Ποιος δε. Ο Βέργος, Βέργης. Όχι αυτός που είναι με τη Βραχάλη. Βραχάλη τι είναι, πώς τη λένε. Εκείνος είναι Βλάχος, λέγεται νομίζω. Δεν ξέρω, ναι. Ο άλλος πρέπει να είναι αεξής. Εκείνος, συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι. Εκείνος, αυτός εντάξει είναι. Τι συγγνώμη που θα το πεις, δε φίλε. Ε? Τι συγγνώμη. Όχι, όχι. Μία έκφραση δεν ξέρω πώς. Ναι. Γλύφει ασύστολα εκείνος. Ναι. Ωραία, δεν με νοιάζει τι κάνει. Ασύστολα. Υποτίθεται. Η Βραχάλη όχι. Ναι. Τόσο είναι και γυναίκα σου, ναι. Λέει, είμαι αύριο εδώ. Ναι. Δηλαδή, ποιοι είναι στο πάνελ, ή δύο Παναθηναϊκοί, βάλε και τον Βαζέχα τρεις. Ναι. Ή ένας, ή δύο Παναθηναϊκοί, ο Παπαθεοδόρο, όπως είπες, ο Βαζέχα και ο άλλος, δεν ξέρω τι είναι. Αεξής. Η Βραχάλη νομίζω, ΑΕΚ νομίζω πρέπει να, δεν ξέρω τι είναι. Η Βραχάλη σαν πιο πολύ δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Γενικά στι αθλητικέ εκπομπέ δεν είναι. Και ο Τάσος Κάκος. Ο Σφαγέας τα προηγούμενα χρόνια του ΠΑΟΚ. Που θέλανε και κάποιοι τέλος πάντων. Παλιοί πρόεδροι του ΠΑΟΚ με διοικήσεις πρωτοδικείου θέλανε να τον κάνουν και τι μάνατζερ στον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Πριν από 2-3 χρονιάκια. Α. Θέλανε να τον κάνουν. Το θυμάμαι. Τι μάνατζερ θέλανε να τον κάνουν. Και, και εδώ η εκπομπή τότε που έκανα τις ασπρόμαυρες πτήσεις. Επί Σαββίδη έγινε αυτό. Με τον Νίκο τον Εφοριακό κάναμε τις ασπρόμαυρες πτήσεις. Και δώσαμε μάχη για να το αποφύγουμε αυτό. Ποιο είναι αυτό το παιδί που ήταν παλιά ο. Ναι. Που ήταν και στη Μαρμίτα. Ναι, ναι, ναι. Α, αυτό καλό παιδί ήταν. Πάρα πολύ καλό παλικάρι. Και έχει άποψη καλή όντω. Και νομίζω ότι. Επηρεάσαμε κάποιες καταστάσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή με καταλαβαίνεις ότι λες το κανάλι του Προέδρου, το κανάλι όχι, του Ιβάν. Όχι. Άλλο λέω. Και εχθές το κανάλι λοιπόν του Ιβάν, περίμενε λίγο, θα σου πω. Πες, να σου πω κι εγώ. Έδειξε 3 λεπτά τον ΠΑΟΚ, 3 λεπτά έδειξε τον προβληματικό ΠΑΟΚ των τελευταίων αγωνιστικών και έδειξε άλλα 3 λεπτά τον Άρη. Τον Άρη 2,5 τον είχε, εντάξει. Και έδειχνε 50 λεπτά, 50 λεπτά το μάτς του Ολυμπιακού. Τι έγινε ο Ολυμπιακός, ναι. Πώς κόλλανε ο Ολυμπιακός, αν έκλασε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή στο κανάλι του Ιβά Σαββίδη βλέπαμε 50 λεπτά τον Ολυμπιακό και 3 λεπτά τον ΠΑΟΚ. Να τη χαίρεστε αυτή την εκπομπή με όλους τους αντιπαοξίδες που έχετε βάλει εκεί πέρα μέσα, εξαιρεμένου του Κόλκα και του Βασιλόπουλου φυσικά. Εντάξει. Δεν υπάρχει ένας συντελεστής στο πάνελ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ο οποίος δεν είναι ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις και ξέρεις τι έχει γίνει. Δεν είδα ποτέ κάποιον να πει να ονομάσει τον ΠΑΟΚ νταμπλούχο αίτητο πρωταθλητή γιατί είναι μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός επισήμως. Είναι στο κανάλι του Προέδρου που τους πληρώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Μία φορά τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή νταμπλούχο αίτητο δεν τον ονόμασαν. Δεύτερον, στη βαθμολογία που δείχνουν τα play-off δεν έχουν αστεράκι στη βαθμολογία του ΠΑΟΚ. Γιατί εκκρεμωδική μία υπόθεση στο ΚΑΣ. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να δικαιωθεί. Τρίτον. Κάτι ξέρει ο Πρόεδρος μάλλον. Τρίτον. Γυρνάνε και λένε ο ΠΑΟΚ έπιασε την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση. Είστε πρόβατα στο Open. Είστε κατσίκια εκεί στο Open. Έκρηξε. Ο ΠΑΟΚ έπιασε ρε. Να μην σας ονομάσω κάτι παραπάνω την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Ή ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 7 βαθμούς παραπάνω από την ΑΕΚ. Τους οποίους πάνε να τους του κλέψουνε. Αλλά τόσο σας κόβει εκεί πέρα. Αυτοί που είστε υπεύθυνοι στο πρόγραμμα και τοποθετείτε όλους αυτούς, γιατί περίμενε ο ΠΑΟΞής να δει κάτι διαφορετικό στο αθλητικό κομμάτι, θα σας πω εγώ. Γιατί πονέσαν τα πνευμόνια μας και η πλάτη μας με μεταφορική έννοια από το ξύλο που μας έριχνε η Αθλητική Κυριακή των Αθηνών, η Αθηναϊκή Κυριακή τόσα χρόνια, που μας είχε παραπεταμένους, παραμελημένους, οπαδούς β' κατηγορίας και εμάς και τον Άρη και τον Ηρακλή. Και περιμένα να δούμε κάτι διαφορετικό τουλάχιστον. Αν μη τι άλλο να βλέπουμε παραπάνω ΠΑΟΚ. Όχι να βλέπουμε 3 λεπτά ΠΑΟΚ στο Open και να βλέπουμε 50 του Ολυμπιακού. Ρε πάτε καλά εκεί πέρα. Γιωργάκη Σαββίδη, τι γίνεται. Τι γίνεται Γιωργάκη Σαββίδη, με αυτά δεν ασχολείσαι εσύ. Μόνο με το Instagram ασχολείσαι. Ε, το ότι κράζει ένας ολόκληρος κόσμος Θεσσαλονίκης εδώ της Βορείου Ελλάδος. 2 εκατομμύρια κόσμο έχεις από πίσω σου. Το χέρι σου να σηκώσει ο πρωθυπουργός της Βορείου Ελλάδος είσαι. Και εσύ και ο μπαμπάς σου χαμπάρι δεν το πήρατε. Και έχετε το κάθε κατσίκι τώρα εκεί πέρα μέσα να σου λέει ότι ο ΠΑΟΚ έπιασε την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Ντροπή είναι αυτό. Και αυτός που περιγράφει τους αγώνες του ΠΑΟΚ TV. Πώς το λένε αυτό, ρε. Σπυρόπουλο. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Όχι, ρε. Τι είναι αυτό το τι πράγμα, είπε, ρε. Τι είπε. Έχει δοκάρι ο Αρκαντουρί. Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-1. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, αντε πάτε σε καμιά εκκλησία δεξιψάλτη, ρε. Που το βάζει να περιγράφει μάτσο του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ TV. Και θέλετε να πάτε συνδρομές με αυτό να περιγράφει τον ΠΑΟΚ. Είστε καλά ρε εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να ξέρετε και να γνωρίζετε, από την οπαδική μου πλευρά το λέω,
πάντα, γιατί εγώ οπαδός είμαι, δεν είμαι ο δημοσιογράφος. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, όπου και αν είναι μέσα στα ΜΜΕ και στα τηλεοπτικά κανάλια, πρέπει να μυρίζει ΠΑΟΚ! Και όχι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ! Και Ολυμπιακός! Γιατί μέχρι πριν μερικές αγωνιστικές, μέχρι και τον Τάσο τον Μητρόπουλο είχατε εκεί, να σας πουλάει τρέλα και να αποχωρεί από το πάνελ. Με καταλάβατε? Όταν θα τα φτιάξετε όλα αυτά και θα σοβαρευτείτε και θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις τις οπαδικές του ασπρόμαυρου λαού, τότε λάτε να τα ξαναπούμε. Ως τότε είστε βιτάμε όλοι εκεί πέρα μέσα. Έκρηξε όλοι σας είστε βιτάμε εκεί πέρα μέσα. Έκρηξε. 3 λεπτά τον ΠΑΟΚ, 50 τον Ολυμπιακό. Αυτό που σε πήδηξε φέτος, που σε σέρνει στα δικαστήρια και σε ξεπάτωσε και σου πήρε το πρωτάθλημα. Καλά να σας κάνουν εκεί πέρα μέσα. Yeah. Αλλά εγώ το Open δεν το ξαναβλέπω. Όσο δεν επικρατεί αυτό το καθεστώς και όσο δεν υπάρχει ένας ΠΑΟΞΙΣ μέσα στο κανάλι. Δύο λεπτά να πω και εγώ. Κατσίκια! Καταρχήν να μην πούμε ξανά για κόσμο. Δεν είναι, κατσίκια! Δεν είναι συζήτηση για κόσμο. Λοιπόν, αυτό για την, ειδικά για την εκπομπή στο Open. Από πέρσι σου έλεγα. Άμα θυμάσαι, το έλεγα. Total Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκό έβαζα πρώτο κιόλας, έτσι. Total Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Football. Έτσι το έλεγα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα. Αυτό εντάξει, είναι δικό σου, δική σου άποψη. Εγώ επαναλαμβάνω. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό από το κανάλι, από το Μέγκα, όσον αφορά την αντιμετώπιση που έχει ο Άρης και στο Open, φυσικά που δεν έχει καμιά αντιμετώπιση βασικά, μηδενική. Και, το ίδιο πάνω κάτω έχει και στο Μέγκα. Μην νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά. Χθες ακούσαμε μάλιστα ότι η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, πόντως, η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, έτσι, και έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά αν αυτό λέγεται καταιγιστικό, εντάξει, τότε τι να πω. Ήταν καταιγιστική ΑΕΚ, αυτό το είπε ο κύριος Καρπετόπουλος. Ο κύριος Καρπετόπουλος είπε, ήταν καταιγιστική ΑΕΚ στο πρώτο. Δηλαδή έπρεπε το πρώτο μήχρονο να λήξει 5-0. Αυτό που βγαίνει και στο κίτρινο ραδιόφωνο. Ναι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ό,τι βλέπω σφυρίζω, έτσι. Όταν λέει σωστά θα λέω, όταν λέει λάθος θα λέω. Για όλους το κάνω. Αυτό και πολύ περισσότερο εννοώ ότι παρουσιάζεται μια εκπομπή και περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Όπως λες και εσύ, κάτι το διαφορετικό από την Αθλητική Κυριακή, η Αριανή περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Όσον αφορά την αντιμετώπιση προς την ομάδα μου και από το Open. Μα είναι δυνατό. Καμία διαφορά. Πέρσι είχαμε τον παλιό πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον είχε παρουσιαστεί κεντρικό παρουσιαστή, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, στο κανάλι του. Ναι, ήθελε να φύγει. Με κατάλαβε. Ναι, και έκανε να συνέντευξη. Τα συμπτύξει τώρα, όλα. Θα έλεγα τι ήθελε, αλλά να μην το πω. Πραγματικά τον είδαμε να παίρνει συνέντευξη μέσα στην Τούμπα. Και να μιλάει για το κλεμμένο πρωτάθλημα και τα λοιπά και μας την είπε και στα μούτρα μας. Ποιος? Πρόεδρος ΑΕΚ. Ο Ντεμάκος, ρε φίλε. Πρόεδρος ΑΕΚ. Ο κύριος Μισή Μερίδα. Με κατάλαβες. Ναι, τώρα με την ΑΕΚ είστε, Τάσο μου, τώρα είστε μαζί με την ΑΕΚ. Ποιος είναι με την ΑΕΚ? Εγώ πάω. Τι εννοείς? Μαζί, ας πούμε, κάνουν ένα τέτοιο, καλώς κάνουν. Μαζί με την ΑΕΚ, ας πούμε. Άλλο το παρασκηνιακό, ρε φίλε, αυτό, για, ναι. Για να φας κάποιον που είναι δυνάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Άλλο αυτό. Και άλλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εσύ σκέψου τώρα να έκανε ένα κανάλι ο Καρυπίδης. Αυτό σου λέω, μα το ίδιο λέω. Σκέψου να έκανε ο Καρυπίδης ένα κανάλι, εντάξει, και μέσα σε αυτό το κανάλι, στο πάνελ, που αποτελείται από 5 άτομα, να είχε 3 Ολυμπιακούς, 2 Ολυμπιακούς, 2 Παοξίδες και έναν Παναθηναϊκό. Σκέψου λίγο. Ένα δίκιο το έχεις, διότι και ο ΠΑΟΚ είναι πρωταγωνιστής. Να πω ότι είχε ο πρόεδρος μου κανάλι και η ομάδα του. Δεν πρωταγωνιστούσε, να πω ότι πάνω κάτω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλο θέλω να πω. Επαναλαμβάνω ότι περιμέναμε μια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Άρη. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Καλά, στην Αθλητική Κυριακή λογικά θα υπάρχει, αν και έχω και ονόματι εδώ, γιατί είναι κρατικό κανάλι και έχει, ας πούμε, από όλες τις ομάδες τον εκάστοτε ρεπόρτερ δημοσιογράφο. Είναι δυνατόν εσύ να παίζει ΑΕΚ Άρης ή ΠΑΟΚ Άρης? Και στο Open δεν υπάρχει δημοσιογράφο. Όχι να είναι στο κόσμο. Όχι στο πάνελ. Εγώ δεν λέω στο πάνελ. Όπως βγάζουν μετά από ένα link από το γήπεδο και λέει την άποψή του ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας ρεπόρτερ του Άρη. Εγώ δεν είπα να είναι στο πάνελ. Η άποψη του Άρη δεν υπάρχει πουθενά. Και ακούσαμε χθες ότι ήταν καταιγιστική ΑΕΚ. Ο δε κύριος Κάκος, γιατί θα πάμε έτσι κι αλλιώς μπήκαμε λίγο ανάποδα, αλλά θα πάμε και σφάσει, είπε ότι το πέναλτι της ΑΕΚ ήταν πέναλτι. Αυτό που έδωσε στην ΑΕΚ. Εγώ δεν θα πω, ήταν μια φάση αμφισβητούμενη. Ζω και αναπνέω για τη στιγμή που αμφισβητούμενη φάση κατά του Άρη θα την πει υπέρ. Ζω και αναπνέω. Εγώ προσοχή δεν λέω δεν ήταν πέναλτι. Εγώ θα πω τον Κάκο. Είναι ο Κάκο είδε Μάρς πέναλτι. Εγώ θα πω αυτό. Είδε Μάρς πέναλτι. Αυτό το φιγουρατζή, μπράβο. Το φιγουρατζή διαιτητή. Μπράβο, ρε, εσύ. Από την Κέρκυρα που τον ένοιαζε μόνο να είναι η κάμερα, μπράβο, πάντα πάνω του όταν διαιτήτευε. Μόνο αυτό τον έννοιαζε. Να είναι η κάμερα πάνω του για να κάνει εφετζηλίκη. Έχει δίκιο. Ναι. Ότι ήθελε να είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Εγώ να του πω ότι άμα έπαιζε χθες Ολυμπιακός Βόλου Άρης
και γινόταν αυτό το τζαρτζάρισμα μέσα στην περιοχή από τον Τόσο σε ένα παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, εντάξει, ούτε καν θα το σκεφτόταν για πέναλτι. Πρόσεξε, εγώ δεν επαναλαμβάνω, γιατί θα το λέγαμε μετά στις φάσεις του παιχνιδιού. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Υπάρχει, φίλε, μια διεκδίκηση. Είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Βάζει, λέει, το κορμί του μπροστά. Λέει, και... Ο άλλος καταρχήν είναι 2 μέτρα, είναι παλίκαρος, όπως το λένε της ΑΕΚ. Ο Λιβέιρα. Είναι 2 μέτρα ντερέκι και τον έριξε ο Τόνσο η μία πιθαμή. Το τζατζάρισμα, εντάξει, με πλάτη στο καλάθι που λέμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Πρόσεξε. Ήταν πολύ αυστηρή. Εγώ πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν είναι. Μπορεί να το δώσει, αλλά είναι αυστηρότατη απόφαση. Είναι αυτά που λέμε, σωστά το είπα. Ωραία. Στην κρίση του διαιτητή. Ας το πω αλλιώς. 3-0 αν κέρδιζε η ΑΕΚ, χθες δεν θα το έδινε. Δεν θα το έδινε, φυσικά δεν θα το έδινε. Δεν θα έλεγε να κάνει. Άντε, μπράβο. Αυτό λέμε. Τώρα δεν όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Πήγαμε από το ένα στο άλλο, τώρα πήγαμε είναι και στις φάσεις και αυτά. Λοιπόν, τι ώρα είναι για να κάνουμε, να πούμε, να διαβάσουμε τα. Είναι και 27. Ωραία. Ξεκινάω τότε εγώ με την Μάζδα Μανατίδης για να κάνουμε το. Αν μου γύρισε το μάτι χθες με το όπερ, την Παναγία, δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι και λέω. Καλά, ρε, μιλούσα με συνοπαδούς το βράδυ, έτσι, στο message. Λέω, είναι δυνατόν. Μας στέει μετά ο Καραπαπάς. Μας στέει μετά ο Θεοδωρίδης, ο Τσουκαλάς και τ' άλλο το πρόβατο που έχει δίπλα του. Πρώτα απ' όλα μέσα από την ομάδα πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚ στα ΜΜΕ πρέπει να είναι ασπρόμαυρα τα πάντα. Τα πάντα. Μα λέει είναι Πανελλήνιας Ευέλειας. Σικιμίκια Πανοτούρ και 7 αυγά Τουρκίας. Και τι έγινε δηλαδή που είναι Πανελλήνιας Ευέλειας. Το Μέγα δεν είναι Πανελλήνιας Ευέλειας. Το Sky το πράσινο δεν είναι Πανελλήνιας Ευέλειας. Σε ξέσκησε το Sky με το όπλο του Σαββίδη. Σε ξέσκησε ο Αντένα. Σε ξέσκησε το Star. Σε ξέσκησε ο ένας και ο άλλος. Τα ξεχάσατε αυτά. Αλλά εύκολα τα ξεχνάτε. Θα πάρετε κόσμο λοιπόν αφού είναι Πανελλήνιας Ευέλειας από τα serial, από τις ειδήσεις, από το πρωινάδικα, τα μεσημεριανά, τα serial, τα τηλεριάλιτι κτλ. Και τα αθλητικά θα παίζετε ΠΑΟΚ στο Open. Θα παίξετε ΠΑΟΚ πιο πολύ. Τι θα κάνουμε. Θα παίξετε 70%, 60% ΠΑΟΚ. Και όλοι οι υπόλοιποι το 40%. Τι δεν καταλαβαίνετε. Χθες έγινε το αντίθετο. 70% Ολυμπιακός και 30% όλοι οι υπόλοιποι μέσα και ο ΠΑΟΚ. Πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Και σιγά τον κόσμο που σας βλέπει στον Πειραιά. Είδαμε χθες τι έβγαλε η ψηφοφορία. Ποιος θα αποκριθεί, λέει, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 60% βγήκε ο ΠΑΟΚ και 15% Ολυμπιακός. Ναι, αυτά στο Open ειδικά που κάνετε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή να γελάνε και οι πέτρες έτσι. Δηλαδή σας βλέπει, όπως καταλαβαίνετε, σας βλέπει, είναι στο... Τι σφυρίζει, ρε. Είναι στο Facebook, το 80% του κόσμου που είναι στο Facebook, στο Open, έχει κάνει like, είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάνετε και τέτοιο, ρε, και τι να σας πω, έχετε μεγάλο γέλιο. Και αντίστοιχα το ίδιο και στο τέτοιο, φυσικά, αλλά δεν έχω δει να έχουν κάνει άλλη δημοσκόπηση από το διαδίκτυο. Λοιπόν. Ναι. Και έτσι Ολυμπιακός και πρωταθλητής Ολυμπιακός. Μία φορά τον ΠΑΟΚ να μπουν ταμπλόχο πρωταθλητή αίτητο, δεν το είπε κάποιος το πάνε. Και λέει άλλη βραχάλη, πώς τη λένε αυτή. Με τα μπουτάκια απ' έξω που βγαίνει. Ναι, αυτή με τα μπουτάκια απ' έξω που βγαίνει. Βραχάλη. Περιορέξεως κολοκυθόπης. Βρε, τι με νοιάζει εμένα τώρα. Εμένα με νοιάζει τα κελαϊδάει όμορφα. Βγαίνει και λέει ο ΠΑΟΚ έπιασε την άξιση βαθμολογία. Τι λες, Μάρη, που έπιασε ο ΠΑΟΚ την άξιση βαθμολογία. Συν 7 είναι ο ΠΑΟΚ, κατσικούλα. Κατσικούλα. Κακοντημένη ήταν χθες. Κακοντημένη ήταν. Να πω την αλήθεια. Και πρώτη φορά μου άρεσε έτσι η Σοφία η Αλατζά, ήταν πιο ωραία αντιμένη από τις άλλες. Ποια είναι αυτή, στο Μέγα είναι αυτή. Στο Μέγα, φίλοι μου. Καλά, μωρέ, και εσύ κάθεσαι το να δεις αθλητικά. Το ταλκάσουμε τον Άρη ή τα μύδια κάθεσαι να δεις. Όλα τα βλέπουμε. Όλα μας χαζεύει εσύ. Δεν πάτε καλά. Όλα τα βλέπουμε και όλα τα κρίνουμε και όλα τα σφάζουμε και τα μακερώνουμε. Έλα, λοιπόν, πάνε. Περίμενε, πριν πάω να πω. Κώστα, όντω έχει δίκιο, 2 μηνύματα έχω και Χάρπι, είπαμε. Αυτά μου είπαμε. Λέει ο Κώστας και έχει δίκιο. Ο Κώστας λέει ότι. Θα σου πω, περίμενε. Πού έχει δίκιο. Γι' αυτό που λες για το Open. Ναι. Γι' αυτό που λες, λέει. Η μαφία της UEFA φταίει. Αίσθησε και το Open. Λέει. Γι' αυτό δεν είπαμε ότι έτσι. Άλλο λέω. Στο δίκιο άλλο μετά λέω. Άλλο στο επόμενο λέω. Περίμενε. Ναι, ναι. Γι' αυτό οι συμπολίτες πάνε μπροστά. Ζάχο, εμείς να τα βλέπουμε αυτά. Και συμφωνώ από ότι δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα να πέφτει κάτω. Αυτό που έκανε ο Τόσο αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα να πέφτει. Σε αυτό συμφωνώ. Και ο ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ μπροστά από τον Άρη και προς Σαββίδη, έτσι. Δεν έγινε με το Σαββίδη τώρα που έχει και τα μέσα, τα επικοινωνιακά. Εγώ έτσι θα πω ότι ο Άρης ήταν πολύ πίσω. Εντάξει. Εγώ λέω σε μια κατάσταση προς Σαββίδη που δεν υπήρχε ο μεγάλο μέτοχο, ο μεγάλο οικονομικά, ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο επικοινωνιακό κομμάτι. Γιατί και μετά Σαββίδη και που έχω 7-8 χρόνια Σαββίδη. Επικοινωνιακά έχω ήττες. Πολλές και μεγάλες ήττες. Αναλογικά εννοείς με βάση τα μέσα που διαθέτει η τηλεόραση, ραδιόφωνο, site και εφημερίδα. Εσύ ότι... για να καταλάβεις, μπορώ να έχω 2 παοξίδες μπαίους
δύο μπέος παοξίδες να έχουν. Ναι. Μπορώ. Ένα στο ράδιο να τους ξεπατώνει όλη μέρα και ένα στην τηλεόραση να τους κράζει όπως πρέπει. Και όχι να μου λέτε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή στο κανάλι του Προέδρου που σε έχει ξεσκίσει φέτος και σε κυνηγάει παντού. Αν μπορούσε κάποιος να δίνει καλές απαντήσεις έτσι αποστομωτικές χωρίς να είναι όμως ο στυλ του Μπέου, εγώ θα τον ήθελα. Λαχαναγορίτη θέλω. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Θέλω λαχαναγορίτη, αγύρτη, βαρδαριώτη. Ωραία. Τέτοιο να. Βαρδαρίσιο θέλω. Πάμε, πάμε γιατί. Λαχαναγορίτη από το βαρδάρι θέλω. Έχουμε αυτοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. 3-1 τελικό να πούμε. Έβαλε και τρίτο γκολ Λάρισα στα χασομέρια. Έτσι. 3-1 τελικό. 0-1 προηγεί το Πανιόνιο μέσα στη Λαμία. Δεν νομίζω να είναι και καμιά μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Mazda Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του, είναι ο Γιάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα από το στέκι του Κωστή. Απολαμβάνετε καθημερινά κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κοντοσούβλη και κοτόπουλο είπαμε, έτσι, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και κότσι όμως σούβλας. Και ό,τι άλλο φυσικά επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητας. Μόνο στο στέκι του Κωστή στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113, ντελιβεριά. Τηλέφωνο δηλαδή παραγγελιών 2310-627-27, σημειώστε το 2310-627-27 για το στέκι του Κωστή, εκτός από σήμερα. Δεν παίρνετε τηλέφωνο διότι υπάρχει ρεπό να ξεκουραστούν οι λεβέντες μας. Κοντά μας και η παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος πραγματικά στον Καρεκλά. Υπάρχει θέα όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η παραλία της Θεσσαλονίκης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα special αχνηστά μυδάκια μας. Απογευθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας στον Καρεκλά και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιμπούρου και δροσερής μπύρας. Η ψαροταβέρνα Καρεκλάς έχει ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ, για να καταλάβετε περίπου ποιο ύψος είναι, έτσι, Θεμιστοκλής Οφούλη 76. Τηλέφωνο ρεζερβέ για κρατήσεις, τηλεφωνήστε άμεσα γιατί γίνεται παντζουρλισμό στο φίλο μας τον Βασίλη στον Καρεκλά, πατιούνται κυριολεκτικά, 2310-413-230 για την ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο 35 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τάσο Τρέγια Γιατρόπουλο και Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Κάνουμε το πρώτο break της εκπομπής Ζαχουά. Ερχόμαστε, πάμε, σχολιάζουμε τα μάτς ΠΑΟ Κάρι και κάποια ακόμα που έχουμε και μετά τις 10. Ακούσατε, έτσι, έτσι. Μετά τις 10 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους τους καλούς μας φίλους ακροατές και ακροάτριες. Σχωράτε μας τη Δευτέρα. Πάμε, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πάμε κατευθείαν. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσο Στρέγια, συντροφιά, παρέιτσα μέχρι και τις 11. Γραμμές, παιδιά, θα ανοίξουμε μετά τις 10. Είπαμε, θα σχολιάσουμε τώρα λίγο τα μάτς του Άρη και του ΠΑΟΚ. Να πούμε για τα μηνύματα. Μπορείτε να πληκτρολογείτε FM, να αφήνετε ένα κοινό, να γράφετε το σχόλιο σας. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και να το στέλνετε στο 54-222-0,62 λεπτάκια μόνο αναμήνυμα. Να πούμε ότι στη Χαλκιδική μπορείτε να μας ακούτε κανονικά στους 107 και 4 στον FM. Στο δεύτερο, τρίτο πόδι, Στριμωνικό Κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, καλυβόμαστε και μας ακούτε μέσω Space 92,2. Και στη Δράμα μπορείτε να συντονίζεστε στους 93,8 στο Radio Sound. Αυτό είναι καλό γιατί και εμένα με ρωτάνε αρκετοί, ναι, και δεν ήξερα να απαντήσω, να μην λέω ψέματα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από το παιχνίδι του Άρη που ήταν και πρώτο. Σαββάτο έγινε, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Να πω την αλήθεια ότι περίμενα εγώ από τον προπονητή του Άρη ένα μεγαλύτερο rotation. Είδαμε τα 8-10 ήταν βασική ομάδα. Και αυτό φυσικά έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα περίμενα τον Άρη με μεγαλύτερο, έτσι, με περισσότερους αναπληρωματικούς. Και μάλιστα έλεγα και δύο περιπτώσεις, επειδή και ο Βέρντε και ο Λιβάγια είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά και είναι γενικά πολύ έκριθμοι σαν χαρακτήρες. Θα περίμενα και ένα
έτσι πιο έξυπνο παίξιμο, το να σωθήσουμε και σε καμιά κόκκινη κάρτα. Το εναντίον είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Άρης το έκανε η ΑΕΚ. Δηλαδή είδαμε το Λιβάγια. Εντάξει, τώρα θα μου πει πάνω στη φάση κάποιος. Εντάξει, πρόθεση δεν διαβάζουμε μυαλά, δεν μπορούμε να το να πούμε αυτό. Να πέφτει στο Βέλεθ έτσι λίγο άγαρμα, να το χτυπάει. Πάει ο Βέλεθ, 6 εβδομάδες έξω. Τελείωσε η χρονιά για τον Βέλεθ. 6 εβδομάδες είναι έξω. Τώρα το είδα, η μαγνητική λέει 6 είναι πρόβλημα αυτό. Τελείωσε ο Βέλεθ. Το πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι με το Βέλεθ, το πρόβλημα είναι στη θέση του Βέλεθ έχουμε. Στη θέση του Βέλεθ είναι ο Ρόουζ. Το ότι έπαιζε δεξί μπακ. Τι σημαίνει ότι η θέση του ήταν δεξί μπακ, σέντερ μπακ είναι ο Ρόουζ. Το πρόβλημα είναι τώρα που θα πάει ο Ρόουζ εκεί, ποιο θα παίξει δεξιά. Και αυτό που θα παίξει δεξιά ήταν ο Σόουζα, ο οποίο τραυματίστηκε και αυτό. Έτσι. Έχει ένα σχίσιμο. Και αυτό. Και βέβαια, και αυτό τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση εκεί με το συμπαίκτη του, τον Δελισίση. Σκέφτηκε εκεί λίγο κάτω από το τέτοιο. Λογικά θα παίξει, αλλά και 100% σίγουρο δεν είσαι. Το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξει. Και λογικά, αυτό λέει η λογική, θα παίξει στο δεξιάκρο. Εντάξει, ένα παίξο ο οποίο δεν λογίζονταν στι βασικέ επιλογέ σε όλη τη χρονιά. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ήταν και εκτό 18, αν θυμάμαι. Θα είναι αυτό που στο παιχνίδι τη χρονιά, στο παιχνίδι τη Τετάρτη, θα κληθεί να παίξει ή αυτό ή ο Σούργκρεν. Ένα από του δύο θα παίξει. Δεν υπάρχει άλλο, βασικά. Τέλο πάντων, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το τέταρτο φέτο. Παίξαμε 4 παιχνίδια και έχουμε ένα ακόμη. Μάλλον έχουμε άλλα 2. Ένα για το κύπελο και ένα για τα playoff με την ΑΕΚ. Στα 4 αυτά παιχνίδια είχαμε, δεν από 4 σφαγές, είχαμε 4 κακές διαιτησίες. Η μία βέβαια ήταν σφαγή με την ΑΕΚ. Δηλαδή είχαμε, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με τη συγκεκριμένη ομάδα, θα μου πεις και με ποια ομάδα, αλλά με τη συγκεκριμένη. Είχαμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος την κόκκινη στον Ιντέγε που δεν το βλέπει, τον πατάει, τη δίνει κόκκινη. Εντάξει. Ένα πέναλτι το οποίο διώχνει την μπάλα πρώτα ο Ρόουζ και μετά πατάει τον άλλο και δίνει πέναλτι. Στο παιχνίδι του Χαλάου είχαμε 2 Μάρ πέναλτι, δεν τα είδε κανείς ούτε ο Βαρ. Στο Φετφατζίδη και στον Τιγκινί. Στο μάτς του Κυπέλου είδαμε, ήταν ξένος βέβαια ο διαιτητής, είδαμε τι έγινε στην επανάληψη. Ήταν στα ποδητήρια, μπήκε Πορτογάλος και βγήκε Έλληνας. Και χθες πάλι μία από τα ίδια. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι ήταν, δεν ήταν καλό ο Άρης. Το πρώτο ημίχρονο ήταν τυχερός, μπορώ να πω. Είχε 3 μεγάλες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Αλλά μπορούσε να έχει ξεφύγει το πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή, όπως ήταν και στο μάτι Κυπέλλου στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλή. Και αδικείται από το αποτέλεσμα η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, Άρης το ισορρόπησε το παιχνίδι, δεν είχε να χάσει και τίποτα. Έγιναν φυσικά και τραυματισμοί, έγιναν πολλές αλλαγές. Αμυντικά, παρότι αδυνάτησε ο Άρης, ειδικά για ένα δεκάλεπτο εκεί πέρα που έπαιξε και ο Μαντζίνι, ένα δεκάλεπτο τέταρτο έπαιξε ο Μαντζίνι μπακ. Έπαιξε αριστερό, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπάζανε καράβια και πλοία. Μπάζανε από εκεί. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι σε ένα παιχνίδι, από τα συν και τα πλέν, ο Άρης πιστεύω από το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε μόνο πλήν. Δηλαδή, τραυματίστηκε ένας παίκτης ο οποίος θα έπαιζε βασικός, το βασικό σου σέντερ μπακ, και ένας άλλος είναι και αυτός, αν θα παίξει ή όχι, ο Σόουζα. Το θετικό για την ομάδα είναι το ότι έδειξε ότι έχει δυνάμεις μέχρι το 90 και τρέχανε. Δεν νομίζω άλλη ομάδα να το έχει δείξει αυτό από τις 6 τόσο πολύ. Δηλαδή στους 60 είδα παίκτες του Άρη να κάνουν σπριντ. Εντυπωσιακό για μένα, έτσι. Διότι προερχόμαστε και από τρίμηνη απουσία όλων των ομάδων. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Απ' την άλλη, έρχεται ένα μάτς την Τετάρτη. Ένα μάτς που είναι όλη η χρονιά. Όλη η χρονιά. Βγήκαν σήμερα οι διαιτητές, είναι 2. Ολλανδοί, έτσι. Αν άκουγα Πορτογάλο, πραγματικά, γιατί χθες ξέχασα στο σχολείο μου που είπα εδώ στο σταθμό, όχι χθες το Σάββατο, ότι άμα ήταν Πορτογάλος δεν θα ήταν καλά τα μαντάτα για τον Άρη. Μου λέγανε δηλαδή ότι στο παιχνίδι θα διαιτήτευε Πορτογάλος, δεν θα ήταν καλό μαντάτο. Τώρα αυτοί λένε είναι 2 και στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ και στο Άρης ΑΕΚ. 2 διαιτητές οι οποίοι είναι από την Elite. Θα τους δούμε τους Elite, γιατί και αυτός που έπαιξε στο ΑΚΑ Elite ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν Elite Φρυγανιά, βέβαια, τέλος πάντων. Είναι το παιχνίδι το οποίο μπαίνει το πρέπει. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν αδιάφορο για τον Άρη και θεωρώ σε ένα σημείο το ότι ο Άρης έπαιξε τόσο ελεύθερα και τόσο χωρίς άγχος και τόσο παρότι με τις απουσίες που είχε τόσο σχετικά καλά αναλογικά με βάση τις παραμέτρους, αιτία το ότι δεν υπήρχε το πρέπει. Έτσι εγώ θεωρώ. Είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει το πρέπει, υπάρχει πρόκριση και υπάρχει ένας στόχος που είναι μισός αιώνας μπροστά για τον Άρη. Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι βατός. Και πρέπει οι παίκτες του Άρη πρώτιστα να τα δώσουν όλα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, θέλω να μην μπορούν να περπατήσουν να πάνε στα ποδητήρια. Άμα τρέξουν πολύ περισσότερο και φυσικά αν η τύχη
Δεν μας παίξει κανένα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορείς να περπατήσεις. Ναι, εντάξει, ναι. Και αυτό είναι ένα μία. Μπορεί να πονάς, ρε παιδί. Μπορεί να πονάς. Θέλω από το τρέξιμο να μην μπορούν να πονάνε. Έτσι. Δηλαδή, λέει ότι. Το θέμα είναι πού θα πονάνε. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής τρέχει, ας πούμε, μέσω όρο από 9. Που παίζει 90 λεπτά, βέβαια. Έτσι. Από 9, 8,5-9 με 10-10,5-11 χιλιόμετρα εκεί. Θέλω να έχουν τρέξει από 15 χιλιόμετρα κάθε μέχρι και ο Κουέστα. 15 χιλιόμετρα να τρέξει. Μαραθώνιος, βέβαια. Ναι, να τρέξουν. Άμα τρέξουν από 15 χιλιόμετρα ο καθένας, πιστεύω θα προκριθούμε. Δεν με φοβίζει αυτή η ΑΕΚ. Βέβαια είναι πολύ καλή η ομάδα η ΑΕΚ, ιδιαίτερα μπροστά. Για τον κόσμο θέλω να πω έτσι. Θεωρώ ότι είναι αδικία το ότι τουλάχιστον 20% δεν έχει κόσμο, έτσι. Είναι αδικαίο αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που την Κυριακή, από ό,τι λένε, θα έχει κόσμο, έτσι. Στο Άρης ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο την Κυριακή. Επέτρεψε, είπε ο Αβιανό, επέτρεψε κόσμο. Οπότε το θεωρώ φαρσοκομωδία να μην έχει ημιτελικούς, άσχετα αν προκριθεί ο Άρης, και να έχει τον τελικό. Είναι φαρσοκομωδία αυτό το πράγμα. Να μην έχει, άσε 20% κόσμο. Άσε 20% κόσμο. Ιδίως, δεν σου είπα κανένα τρέλο. Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί. Όπως τα πρώτα μάτσα έγιναν με κόσμο. Ναι, ρε, για να μην έχει δίκιο. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να μην έχει ο κακός ο Ντρούλινγκ να λέει, ρε παιδί μου, κατάλαβε ο κακοπροαίρετος. Α, σε 20% ρε, δεν θα παίξουν ρόλο. Άμα παίξει ο άλλος καλά, εντάξει. Πρέπει την Τετάρτη οι παίκτες του Άρη να το πάρουν αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς όμως, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, στα μεγάλα παιχνίδια που υπήρχε πρέπει και υπήρχε στόχος μεγάλος. Ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν οι παίκτες του Άρη. Θέλω να με διαψεύσουν αυτήν την Τετάρτη. Και που φυσικά για να το κλείσω, αν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η πρόκριση δηλαδή, ούτε πανηγύριο ούτε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Το κεφάλι κάτω, σκυφτός. Όταν με το καλό πάμε τελικό και πάρουμε το κύπελο, τότε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πανηγύρι, τίποτα. Δεν θα έχουμε κάνει τίποτα αν περάσουμε στον τελικό. Ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Έτσι. Αυτό λέει η ιστορία. Αυτά. Τώρα, άμα θυμηθώ κάτι άλλο που ήθελα να πω, Τάσο, η ΑΕΚ διαχρονικά είναι μια ομάδα. Εντάξει, τώρα γίνανε και αυτά τα πράγματα. Μην επανερχόμαστε τα ίδια, ας πούμε, πριν 20-25 χρόνια με τον Ξηροκώστα. Γενικά δεν είναι φύλλα προσκύμενη η ΑΕΚ. Και γιατί ναι, θα μου πεις, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται διαιτητικά με την ΑΕΚ είναι απίστευτο. Με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Έτσι. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι Ωραία. Άλλο. Θεωρώ ότι όλο το zoom είναι την Τετάρτη. Πολλά λόγια να μην λένε οι παίκτες, sorry το τελευταίο. Παρακαλώ. Πολλά λόγια να μην λένε οι παίκτες, εντάξει. Και το δελζήσεις μας της χρονιάς, μπράβο αρχηγέ, ωραία, εντάξει. Θέλουμε να το δούμε αυτό, όχι μόνο λόγια. Μας της χρονιάς το ακούμε εδώ και ένα μήνα, έτσι. Θέλουμε να το δούμε την Τετάρτη στο χορτάριο ότι είναι μας της χρονιάς. Να δαγκώνεται, αγωνιστικά εννοώ. Να δαγκώνεται. Έτσι. Υπάρχει ένα αφιζητούμενο πέναλτι. Στο συγκεκριμένο μάτς που δίνει στην ΑΕΚ στα τελειώματα και κάνει το 2-2. Υπάρχει ένα ηλίθιο όμως, εντελώς ανόητο πέναλτι του Μάνταλου που κάνει δώρο στον Άρη και το βάζει μπροστά στο σκορ. Ένα πέναλτι που δεν το κάνει ούτε παίκτης 16χρονος σε ερασιτεχνική κατηγορία. Το έκανε ο Μάνταλος που παίζει και εθνική. Λοιπόν. Καλά, ο Μάνταλος λέει κανείς και εξής. Εγώ συγγνώμη, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που το γουστάρουν. Υπάρχουν δηλαδή στους 160 πάνω από 10-15. Που γοστάρουν αγωνιστικά το Μάνταλο. Θεωρώ ότι όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πιθανό λόγο. Έχουμε δύο φίλους, έχουμε εξής που μας παίρνουν τηλέφωνο. Αν έχουν σε εκτίμηση, sorry, αγωνιστικά το Μάνταλο. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος τι να πω. Άμα εντάξει. Ο Μάνταλος εντάξει, παίρνει λεφτά. Να πούμε ότι ο Μπακάκης τραυματίστηκε από την πλευρά της ΑΕΚ. Αυτό το άκουσα, ναι. Έτσι, να δούμε αν θα είναι στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν είναι ο Βράνιες και αυτοί έχουν στην άμυνα τέτοιο πρόβλημα. Και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε ο Τάσος Τρέγιας όλη τη χρονιά ότι. Όταν ο Άρης παίζει για τη φανέλα του, για την ομάδα του, για την πάρτη του, μπορεί να παίρνει αποτελέσματα μέσα στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίρνει στον Πειραιά. Ναι. Στην Αθήνα όμως μπορεί να παίρνει αποτελέσματα όταν παίζει για την πάρτη του. Εντάξει. Βέβαια, αυτό πολύ ωραία γιατί το σχολίασα την Παρασκευή. Το έλεγα όλη τη χρονιά, δεν το λέω τώρα. Ωραίο, Άρης, γιατί πραγματικά το ξέχασα, το σχολίασα το Σάββατο που τα με βγάλαν μετά από το μάτς, από την άποψή μου. Τώρα το ξέχασα, μου έδωσε ωραία assist. Εδώ βέβαια αποδεικνύεται και κάτι άλλο, έτσι. Ότι ο Άρης. Λογικά θα ήθελε να χάσει έτσι για να μην βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Να βγει τρίτος. Δηλαδή ένα καλό αγωνιστικά, βαθμολογικά μάλλον, όχι αγωνιστικά, βλακία είπα. Βαθμολογικά τον έκανε τον ΠΑΟΚ έτσι. Κοίταξε λίγο. Όχι ένα καλό, μεγάλο καλό τον έκανε. Και εγώ μπορώ να σου πω όμως ότι αυτή τη στιγμή πήρε ένα πόντο η ΑΕΚ
και έδωσε δώρο 3 στον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική με τα δύο λάθη που έκανε στο 27 και στο 28. Ναι, μόνο που γιατί ήταν δύο γκολ δώρα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Εμέναν Ολυμπιακό που μέχρι το 27ο λεπτό και θα συμφορήσουν πιστεύω και οι συνοπαδοί σου, δεν υπήρχε ψέματα μέσα στο γήπεδο. Μα, αλήθεια, ο Άρης, στο Ολυμπιακό Άρης, στο Καραϊσκάκη την προηγούμενη αγωνιστική, πατούσε πολύ καλύτερα στο πρώτο μισάωρο μέχρι σωστό το 27-28. Μα αυτό, άξιο, λες γεγονότα. Όταν λες γεγονότα, δεν όχι, λες ότι θα μπορούσε να χάνε. Και εγώ σου λέω ότι τη δουλειά του, αν θες να το πάρουμε έτσι, την έκανε ο Άρης στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, ένα λεπτό. Αν ο Άρης δηλαδή, κέρδισε το Καραϊσκάκη, θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Αν κέρδιζε όμως το Καραϊσκάκη, μπορεί να βγει η ζημιά της ήττας του ΠΑΟΚ μέσα στην τούμπα από τον Ολυμπιακό. Λέω. Να πω κάτι άλλο βέβαια. Ο Ολυμπιακός βέβαια όλους τους κερδίζει μέσα έξω. Έτσι. Τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε δύο φορές, άρα δεν μπορεί. Άρα όλοι είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Όλους τους κερδίζει. Τον Παθηνακό τον έκανε πάνω. Έχει σημασία. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω, ρε Ζαχώ. Ναι. Άλλο σου λέω. Ο Άρης θεωρώ, αφού το πας εκεί, δεν θα σου αρέσει αυτό που θα πω. Δεν πειράζει. Θεωρώ, εντάξει, είναι φυσικό. Προφανώς να μην άρεσε και σένα αυτό που είπα εγώ. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι ο Άρης. Θα το πω έτσι λίγο, εντάξει, μην τα βάλουμε ένα-δύο. Θεωρώ ότι όσες φάσεις έκαναν. Στα γκολ βέβαια είναι πολύ περισσότερο. Όσες φάσεις έκαναν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, τις έκανε μόνος του Άρης. Όσες φάσεις έκανε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στα δύο μάτς πρωταθλήματος, στα πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό, τις έκανε μόνος του Άρης. Και έτσι, και τι έγινε. Τίποτα. Δεν είπα ότι έκανε τίποτα. Ναι. Ουσιαστικά δες τη βαθμολογία και θα καταλάβεις ότι δεν, έχει καμία σημασία αυτό που λες. Ναι, αυτό είναι ένα τέτοιο όπως και αυτό. Δηλαδή κατάρτιση να είσαι στα play-off και να είσαι αδιάφορος. Τι να κάνω, δεν έχω ρε φίλε. Άρα, έτσι όπως άρα, δώσε μου. Άρα δεν μετράνε εντυπώσεις, Ζάχο. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, δεν μετράνε εντυπώσεις, φίλε. Μετράει ουσία. Η ουσία είναι ότι πέντε μάτσες στα δύο χρόνια που έχει ανέβει στην κατηγορία. Ολυμπιακός περνάει άρα πατέρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Με τον Άρη. Γιατί όταν λέγαμε για τη διεξαγωγή των play-off, σου έλεγα δώσε κίνητρο και στις άλλες ομάδες να είναι ενδιαφερόμενοι. Έτσι πως το έκαναν, ούτε η ΑΕΚ δεν είναι ενδιαφερόμενη. Και επειδή τα λέμε όλα. Άμα είχε ένα λεπτό, αν είχε ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε τιμωρία. Μπορούσε η ΑΕΚ να περάσει 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε τον Ολυμπιακό, ούτε η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Θα ήταν τα play-off μία σκέτη ιδέα και μισή. Και επειδή τα λέμε όλα. Δώσε κίνητρο. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέγανε ότι ο Άρης θα χάσει εντός και εκτός από την ΑΕΚ και θα πάρει την πρόκληση στο κύπελο. Για να τα λέμε όλα, για να είμαστε σωστοί. Ούτε άλλαξε ο Καρυπίδης την τέτοια για να πάρει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ακουγόταν. Άλλαξε την κατάθεση για να πάρει να μην τιμωρηθεί η ΑΕΚ ο Μέλισσα. Τέλος πάντων. Βέβαια, θα περιμένω να δω και το μάτς Άρης ΑΕΚ. Εδώ μέσα να δούμε και πώς θα είναι η βαθμολογία. Να δούμε πώς θα είναι η βαθμολογία, ρε παιδί. Τέσσερα μάτς μας φάξαν και στα τέσσερα. Άλλο σου λέω, ρε φίλε. Μπορεί στο Άρης ΑΕΚ. Να θέλει η ΑΕΚ την νίκη να καίγεται για να περάσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν ξέρω ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ τότε. Έτσι. Ναι. Και να δούμε. Και αν χάσει από την ΑΕΚ, σημαίνει το έδωσε δηλαδή. Όχι, να δούμε. Γι' αυτό σου λέω να περιμένουμε να δούμε, γιατί μπορεί σου τότε λέω να βοηθήσει ο Άρης του. Σου είπα τέσσερα μάτς στις φάσεις μία-μία. Εγώ είμαι γλυκό, άλλο σου λέω. Ναι, κατάλαβα τι γιατί λες. Μου λες, επειδή τα λέμε όλα. Και είπα, έως τώρα, στο πρώτο μάτς των Αθηνών. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ότι ο Άρης θα δώσει 6 πόντους στην ΑΕΚ για να περάσει το τελικό. Αλλά πρέπει να περιμένω. Έπρεπε να κερδίσει. Όχι, έπρεπε να κερδίσει. Ζάχου. Κάτσε, μην τρελαθούμε. Καλά, τώρα δεν είναι. Ο Άρης είχε χάσει το πρώτο μικρό 4-0. Καλά, φίλε, αυτάβαζε. Και εγώ με τη Λάρισα. Ένα λεπτό. Και εγώ με τη Λάρισα έχασα 3-0. Ναι, βάσει τη εικόνα του αγώνα, Ρεζάχου, δεν έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Βάσει τη εξέλιξη του σκορ. Πρόσεξε λίγο. Που σκοράρει στα τελειώματα και του δίνει πέναντι. Μπορούσε να το πάρει το κλέψιμο μάτσα. Εγώ δεν σου είπα θα κέρδιζε και θα κέρδιζε δίκαια. Θα ήταν τυχερός. Αλλά θα κέρδιζε αν δεν έδινε το πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ και να κάνουμε τον break. Θα κέρδιζε όμως. Ναι. Θα ήταν τυχερός και θα κέρδιζε. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι θα άξιζε την νίκη. Mm-hmm. Okay. Δεν είπα ότι θα άξιζε. Η Άκρη το πρώτο μήκρο ήταν για 2-0. Τουλάχιστον έτσι. Άλλη μια φορά ένα μάτς προβληματικό για τον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ που πραγματικά στεναχωριέσαι να το βλέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό τον ΠΑΟΚ, αυτή την ομάδα μοντέλο. Που πέρσι χαιρόμασταν κάθε μάτς Κυριακής να καθόμαστε να το βλέπουμε Σάββατο που έπαιζε για να γουστάρουμε ποδόσφαιρο και να πανηγυρίζουμε νίκες συνεχόμενες, κάνοντας έτσι το ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με 26 νίκες σε 30 μάτς. Μέσα έξω όπου και αν έπαιζες, έβλεπες τον ΠΑΟΚ, τους παίκτες, τον προπονητή, όλο το τεχνικό team, όλη την ομάδα, όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ έπρεπε να γυαλίζει το μάτι του ή ξέρεις ότι θα κερδίσει. Έχανε ακόμα και πίσω το σκορ και έλεγες δεν χάνει αυτή η ομάδα με τίποτα. Ούτε με αίτηση στον ΟΗΕ. Θα κερδίζει όπως το μάζε με τον Πανετολικό με την κολάρα του Βιερίνη. Φέτος το αντίθετο. Δεν έχουμε δει κανένα σημάδι βελτίωσης. Ιδίως μετά τον κορονοϊό. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ απαράδεκτο. Ένα ΠΑΟΚ τραγικό. Χωρίς αρχή και τέλος. Αδιάφορους ποδοσφαιριστές για να μην τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή. Έχει βέβαια και ο προπονητής τις ευθύνες του. Αλλά
έχουν τεράστιες ευθύνες και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ένα μάτς που πραγματικά προβληματιστήκαμε, πονέσαν τα μάτια μας. Πολλοί σηκώθηκαν και έφυγαν στο πρώτο ημίχρονο. Ένα κάκι στο πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Ένα όφι πολύ καλός μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος πήρε κατοχή μπάλας. Είχε ο όφι με τα δεύτερα κατοχή μπάλας μέσα στην Τούμπα. Στον ΠΑΟΚ. Δύο φάσεις στιγμάτισαν το πρώτο ημίχρονο, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να προηγηθεί. Μία με τον Ελκαντουρί σε διπλή φάση που την τελειώνει με κεφαλιά στο δοκάρι. Και μία με τον Άκπο μετά από διείσδυση του Μάτος, από τις λιγοστές επελάσεις που έκανε από δεξιά ο Μάτος. Βρήκε τον Άκπο, ο οποίος από πολύ ευνοϊκή θέση δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η μπάλα πέρασε ξυστά από το δοκάρι του τερματοφύλακα του Όφη και έτσι έληξε 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Εκεί πραγματικά αρχίσαμε να κοιτιόμαστε όλοι όσοι βλέπαμε το μάτσα μεταξύ μας. Όχι ότι δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Όφη. Βάσει της απόδοσης, βάσει αυτό που βλέπαμε, την αδιαφορία άλλη μια φορά των παιχτών, τις διακοιμάσεις την απόδοσή τους. Δηλαδή πάρε το μάτσο του Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πάρε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο 60 λεπτά. Πάρε και το ΠΑΟΚ Όφη του πρώτου ημιχρόνου τουλάχιστον και λίγο παραπάνω. Και θα λιποθυμήσει, θα πει τι γίνεται, ρε παιδί. Τι γίνεται με αυτήν την ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει Όφη από μια ανοησία του Πασχαλάκη, του αγνώριστου Πασχαλάκη, ο οποίος κάνει δώρο ένα γκολ στον Όφη και βάζει τον ΠΑΟΚ σε περιπέτειες. Προηγείται η ομάδα της Κρήτης, σου κάνει το 0-1. Επαναλαμβάνω, με τραγικό, τραγικό, παιδαριώδες λάθος του Πασχαλάκη, ο οποίος είναι αγνώριστος και αυτός. Τον έχει πάρει μπόρα και αυτόν. Μαζί με τη μετριότητα των υπολείπων. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρσι έδωσε πολλούς πόντους κάτω από τον κολπό στο ΠΑΟΚ, φέτος είναι αγνωριστός. Πρέπει να συνέρθει και αυτός. Έχουμε το μάτι της Τετάρτης. Σου κάνει λοιπόν το 0-1 ο Όφη. Από εκεί και πέρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, ξυπνάει εν μέρη. Ευτυχώς που υπάρχει ένα παλικαράκι, κάνει κάποιες αλλαγές ο Φερέιρα. Βάζει μέσα το Τσόλι, ρίχνει μέσα το Σφιντέρσκι. Παίρνει λίγες πρωτοβουλίες παραπάνω. Ένα φοβερό κλέψιμο του Γιαννούλη. Φοβερό κλέψιμο του Γιαννούλη, πραγματικά, που είναι τα τρία τέταρτα του γκολ, θα πω εγώ. Το μισό, να μην είναι υπερβολικό, το μισό γκολ είναι του Γιαννούλη. Βγάζει μια σέντρα ακριβίας στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Όφη. Και εκεί με εξαιρετικό πλασέ, που μόνο ανέβαζε έτσι το πόδι του ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας φερέπης ποδοσφαιριστής, 18χρονος, ο Τσόλης. Ο Τσόλης κάνει το 1-1 και βάζει ξανά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Από εκεί και μετά ψηλά τα χέρια, ανούσιος πάλι ο ΠΑΟΚ, άνευρος ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να έχει ορθολογικές επιθέσεις, δεν κινδύνεψε και πάρα πολύ η αιστεία του Όφη. Και εκεί που μας δώσαν τα φίδια και λέμε αμά Παναγιά μου, το 1-1 ξαναέρχεται, βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Νάστος, ο οποίος έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ νομίζω παλαιότερα, με μία ανοησία, με μία κίνηση από καράτε και ζίου ζίτσου, μία λαβή ζίου ζίτσου στον Άκπο, κατορθώνει και τον γκρεμίζει κάτω. Ευτυχώς που υπάρχει το ΒΑΡ, γιατί η μπάλα ήταν μακριά από τη φάση. Του το σφυρίζουν μέσα οι βαρίστες του διαιτητή, πάει στο ΒΑΡ, το κοιτάει και σου δίνει το πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο είναι, αλλά αν δεν ήταν το ΒΑΡ δεν θα ήταν. Και ο ΠΑΟΚ θα τέλειωνε το μάτς ισόπαλος. Σε ξαναβάζει στο μάτς, κάνει το 2-1 και στα χασομέρια ένας παίκτης που έγινε σκοράρει κοντά 2 χρόνια, ο Ελκαντουρί, σου κάνει το 3-1 και γεια σας. Παρά τη νίκη, η ομάδα δεν έπεισε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ΠΑΟΚ. Με αυτές τις εμφανίσεις δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν ξέρω αν υπάρχει προοπτική για να αφυπνιστεί και το έμψυχο υλικό και ο προπονητής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και λύσεις για να μπορέσει αυτή η ομάδα να τα απεξέλθει στο μάτς Τετάρτης, που έτσι όπως εξελίσσεται είναι μάτς χρονιάς. Γιατί ένας στόχος έχει απομείνει, εκτός από τη δεύτερη θέση που θέλεις να κατακτήσεις, από τίτλους σου έχει μείνει ένας στόχος, είναι αυτός του κυπέλου. Αν έχει τέτοια εμφάνιση ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη, δεν νομίζω ότι ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΠΑΟΚ, ο Παδός, να ελπίσει σε κάτι καλύτερο. Αν δούμε τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό, εκεί έχει πάρα πολλές μεγάλες ελπίδες
ο ΠΑΟΚ να πάρει θετικό αποτέλεσμα, γιατί παίζει για δύο αποτελέσματα, και να περάσει στον τελικό του κυπέλου, εκεί που έχει φυσικά υποχρέωση να ξαναφέρει το κύπελο στον πύργο του Λευκό, για να βαφτεί τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ασπρόμαυρος ο Λευκός ο πύργος μας. Δεν ξέρουμε όμως με αυτές τις εμφανίσεις, με τη μετριότητα των ποδοσφαιριστών που δείχνουν και την αδιαφορία πάρα πολλών, γιατί είπαμε δεν φταίει ο Φεραίρα, μόνο φταίει και ο Φεραίρα με τις αιμονές, με τις διάφορες ευκαιρίες που δίνει σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βοηθάνε, με τις ευκαιρίες που δεν δίνει σε άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Είδαμε το Στοχ μετά από πάρα πολλά παιχνίδια με εξαιρετική εμφάνιση, με εξαιρετικά χτυπήματα, με εξαιρετικά στημένα, με εξαιρετική τοποθέτηση, ορεξάτο, παθιασμένο. Είδαμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και δεν τον έχουμε δει στα προηγούμενα μάτς. Έχουμε δει Μπίσεσβαρ, Λιμιούς και τα λοιπά, οι οποίοι είναι σε μεγάλη πτώση. Και εγώ τη θεωρώ λογική την αντίδραση του Στοχ, που έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέλος πάντων κάποια παράπονα για τον προπονητή. Να πούμε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Το προσπέρασαν, γιατί καλά κάνανε, γιατί υπάρχει το μάτς αυτό σε δύο μέρες με τον Ολυμπιακό και πρέπει η ομάδα να πάει ήρεμη κάτω στο Καραϊσκάκι για να δώσει την δική της μάχη με τον Ολυμπιακό. Ο Μπίον Κάιπερς θα σφυρίξει στο Καραϊσκάκης. Ο πολύπυρος 47χρονος Μπίον Κάιπερς με τον Τάσο Παπαπέτρου τέταρτο διαιτητή και Ολλανδό στο ΒΑΡ και τον Ιορδάνη Απτόσογλου, ποιος είναι αυτός τον ξέρω. Να πούμε ότι ο Κάιπερς έχει διευθύνει πάρα πολλά ευρωπαϊκά μάτς σε Europa League με Ίντερ, με Μπαρτσελώνα, με Λιόν, με Μπεφίκα. Έχει παίξει και στο Manchester United Ολυμπιακός, στο Σάλκη Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχει παίξει πάρα πολλά μάτς ο Κάιπερς. Θεωρείται πολύπυρος και έμπειρος. Για να δούμε τι θα δούμε και στα δύο μάτς, θα πω εγώ, στους ημιτελικούς και στο, και στο Άρης. Ο άλλος θα σου πω τώρα ποιος είναι, ο Ντάνι Μακέλι. Ναι, ξέρω που έχει παίξει. Έχει παίξει τίποτα, είναι παίξει κανένα. Δύο κορυφές ευρωπαϊκής σφαιρίτες. Βόλεντα με Αζαξιό, ναι, που είναι από τη Γαλλία. Ναι, ο Μακέλι από την πλευρά του βρέθηκε, λέει, φέρει τους αγώνες Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-3. Αυτός ήταν. Ναι, Σάλτσμπουργκ Λίβερπουλ 0-2. Ντόρτμουντ Ίντερ 3-2. Ολυμπιακός Μπάγερ 2-3. Ατλέτικο Γιουβέντους 2-2 και Young Boys Ερυθρός Αστέρας 2-2. Καλό είναι το τότε. Παλιότερα έχει σφυρίξει τα παιχνίδια Ριέκα Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Μπεσίκτας, Ολυμπιακός Ντύπρο. Τι γίνεται, ρε, το Ολυμπιακό έπαιζε αυτός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ρε. Αυτός που έπαιζε το Ολυμπιακό το βάλα στον Άρη. Τι πάθαμε, ρε. Δεν πάμε καλά. Το ο Τσιγκρίσκι λέει πήγε στην πεθερά του να τη δει στην Τσεχία. Ναι, φεύγει ο Βράνιες, τραυματίζει τον Μπακάκι, τι γίνεται. Ο Μάνταλος λέει στεναχωρέθηκε από το 2-2, δεν έρχεται στο Χαριλάου. Ο Αραούχο πήγε να δει μια ξαδέλφη του στη Βραζιλία. Γέλα, γέλα. Να βγουν οι δύο αεξίδες θέλω. Ο Ηρακλής και ποιος είναι ο άλλος. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι Ζαβουά. Πάμε να κάνουμε το break και να ανοίξουμε γραμμές. Τα είπαμε νομίζω εδώ για τις ομάδες μας. Αυτά είπαμε, όποιος αρέσει τώρα. Σε 5 λεπτάκια από τώρα ανοίγουμε γραμμές 2310-287-38. Μπορείτε να τηλεφωνείτε σε λίγη ώρα από τώρα για να πάρετε τη σειρά κι εσείς. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54222 με κόστος 0,62 αναμήνυμα για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε 4,5 με 5 λεπτάκια. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε, συντροφιά. 2310-287-38. Έχω και εγώ ένα μήνυμα. Τάσο, πριν πάμε στις γραμμές, έτσι. Mm-hmm. Λέει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, πιστός ακροατής μας. Βλέπω, λέει, αν γίνει για τον Άρη στραβή στο κύπελο, mm-hmm, να βγαίνουν όλοι οι Αριανοί και να τα βάζουν με τον πρόεδρο Καρυπίδη, λέει, για τη στάση που κράτησε για το Σιβάν με τον Τιγράκο, λέει, στο πρώτο μάτς στο ΑΚΑ. Εσύ, Ζάχο, λέει, τι λες επ' αυτού. Όσο για τον ΠΑΟΚ, λέει, δεν περιμένω κάτι, αν δεν βγάλουν πάθος μέσα στο Σαραϊτάβλη. Και επίσης, λέει, να μην πέσει, λέει, και ύπνος, λέει, στον πάγκο. Εγώ σχολίασα, ναι, νομίζω, ναι, πάντα πρώτη θα είναι το συμφέρον της ομάδας, έτσι. Να παίξουν αύριο οι παίκτες και να κερδίσει ο Άρης. Από ό,τι φάνηκε από το χθεσινό παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα και ο Άρης το χτυπάει στα ίσια το παιχνίδι, όπως το χτύπησε και το χθεσινό παιχνίδι, το προχθεσινό μάλλον. Δεν υπάρχει καμία υποπτή. Θα δώσει τους 6 πόντους και θα κάνει και θα πάρει το πρόκριση και θα χάσει εκείνο. Και... όπως φάνηκε, ο Άρης το χτύπησε το παιχνίδι.
ήταν τυχερός, έπρεπε να το κερδίσει, γιατί το πέναλτι είναι αφισβητούμενο, είναι από αυτά που το παίρνει πάντα η ομάδα που είναι πιο καλά, τα πιο καλά με την ΕΠΟ. Το πήρε η ΑΕΚ. Περιμένουμε την Τετάρτη ένα δύσκολο παιχνίδι και φυσικά είναι ένα αφίρροπο. Η πρόξη είναι 50-50. Έτσι, λέω να διαβάσω και εγώ. Πάνε, διάβασε. Γράφει ο Κώστας, είναι μια πολύ ωραία εκείνη και στο αγωνιστικό πάνω. Με τετράδα λέει Δέλη, Δελζίση, Ρόους, Κόρκοτ, Σούγκρεν. Σούγκρεν, θέλει το Σούγκρεν δηλαδή η δεξιά. Ναι. Έβαλε τρίμπαλο τη Μόλντε. Αν παίξει λέει η ΑΕΚ με τρία στόπερ, τα μπακ πρέπει να πάρουν μέτρα. Ίσως μας βγει σε καλό που χτύπησε ο τραγικό Σόουζα. Το θέμα είναι να δώσει κίνητρο το Σουηδό. Χοντροσυμφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα παίξει ο Σόουζα όμως, φίλε. Σουηδό για να παίξει παιδιά μήνες. Ναι. Ο Σουηδός έχει να παίξει πραγματικά από την αρχή της χρονιάς, της μήνες, μήνες. Και ήταν και απλήρωτος. Είναι και ξεκούραστος. Όπως είπε. Απλήρωτος δεν είναι. Έτσι και πει, έτσι και πει. Όπως είχε πει και ο Λάζος. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα, καλησπέρα στον πρώτο. Λιποθύμησε αυτός, τι έγινε. Έχουμε πρόβλημα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για το σχολιασμό. Ναι. Τάσο, πολύ καλό σχολιασμό για τον αγώνα. Ποιος είναι, γνωστή φωνή. Ο Τάσος είσαι. Ναι, ναι. Ο Τάσος. Δεν είπα Θόδωρος γιατί μοιάζει λίγο Τάσος. Έλα, πάμε Τάσο. Την άλλη φορά Χρήστο. Τόσες φορές Χρήστο με λες. Ναι, ναι, ναι. Χρήστος από Σέρες μοιάζει φωνή σου, αλλά είναι ο Τάσος. Είδες, δεν το είπα τώρα. Έλα, πάμε. Ναι. Τώρα, Ζάχα, αυτό που πήρε και το Σάββατο το ξαναείπε και σήμερα. Ναι. Εγώ αν ήμουν πρόεδρο. Αν παίρνει ο λόγο μου, δηλαδή στον Άρη, θα βάζα κανονική ομάδα στον αγώνα. Αυτό δεν είπα. Παρόλο που αυτό σύμφερε τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτό είπα κι εγώ. Εγώ το έλεγα και πριν. Το έκανε. Καλά έκανε ο προπονητής, καλά έκανε και χτύπησε τον αγώνα. Και όλα τα υπόλοιπα. Το καλά, ο ένα λεπτό. Όχι, όχι. Καλά δεν έκανε. Καλά έκανε. Άκουσα. Ένα λεπτό, ένα-ένα. Εγώ δεν λέω να βάλει. Δεν είπα να έβαζε αναπληρωματικούς για να κάτσουν να χάσουν. Να τα δώσουν όλα οι αναπληρωματικοί. Έλεγα να βάλει τους αναπληρωματικούς για να μην γίνει αυτό που έγινε. Για να μην τραυματιστεί. Δεν είπα να παίξουν αναπληρωματικοί για να κάτσουν μπάστακες και να πάμε 4 γκολ. Κατάλαβα, ρε, εγώ. Εντάξει. Δεν είπα τίποτα πάνω σε αυτό. Το αν όμως έκανε καλά θα φανεί την Τετάρτη, φίλε. Το αν έκανε καλά ή όχι. Την Τετάρτη θα φανεί. Ξεκίνησε. Ναι, κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Ωραία, το δεύτερο είναι τι συμφέρει εμένα σαν ΠΑΟΚ. Ναι, καλά, αυτό εντάξει, αυτό είναι άλλο. Το πρώτο θα έκανε. Ναι, έτσι. Να σου είσαι σωστός και ειλικρινής. Ναι. Τώρα, ο Τάσο, άμα θυμάσαι το 14 που παίξαμε τον Παναθηναϊκό και χάσαμε στο τελικό, λέγανε ότι θα τα μοιράσουμε, ότι ο προηγούμενος ο Ζάχος. Εμείς θα βγαίναμε Champions League και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει το κύπελλο, αν θυμάσαι, και δεν έγινε τίποτα από αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω αυτά είναι λίγο ράδιο αρβίλα. Δεν υπάρχουν. Και όπως πιστεύω και ότι τίτλοι δεν χαρίζονται, εντάξει. Τίτλοι δεν χαρίζονται. Γιατί. Γιατί εμείς με τον Ολυμπιακό, λέει, θα μας το δώσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, γιατί. Εγώ δεν το πω για τον Ζάχο τώρα. Το πω έτσι, γιατί πολλές φορές λένε να το πάω, τον ΠΑΟΚ λέει, του το έδωσε ο Ολυμπιακός, του το έδωσε ο ένας. Δηλαδή, ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ, το έδωσε ο Κουλούρης. Το έδωσε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά. Ναι, το άλλο ήταν τον Πρεσπών. Το άλλο ήταν τον αυτόν. Εντάξει, πάρτε κι εσείς κι ας είναι και τη λίμνη του Ταγκανίκα. Θα πάρουμε φέτος. Να πάρετε, ρε Ζάχο, γιατί δεν πάρετε. Άμα το αξίζει, να το πάρετε. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Γιατί όχι, άμα το αξίζει, να το πάρετε. Εντάξει, σωστό είναι. Ωραία, να μην το διακόψουμε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ρόλο παίζει ο προπονητής στην ομάδα. Ήξερα που είναι στον πάγκο, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι πιτσιρικά. Παρόλο που έβλεπα από πολύ μικρό που πήρε ο μπάς μου και στη Δόξα και στην Καβάλα. Και όχι μόνο το έπαιζε με τον Πάο και με άλλες ομάδες για να δούμε τους αγώνες. Τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω όμως τι ρόλο παίζει ο προπονητής. Παρόλο που στη δεκαετία του 80 τάσου θυμάστε τι προπονηταράδες έφερε τον Παντελάκη στους χωρεμένους, αλλά και ο Βουλίνος ακόμα έφερε καλούς προπονητές. Εντάξει, άλλοι παράγοντες, άλλες εποχές, άλλη εποχή για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα σου λέει κανένα επίλογο, έχω 5 γράμμες γίνεται. Εδώ κλείνω με τον προπονητή. Από συνειδητοποίητη μου Καβαλιώτη, πρώην ποδοσφαιριστή που ήταν στο πρωτάθλημα του 76, όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ 1-0 και πήρε το πρωτάθλημα, στην αγώνα με τον Ατρόμητο τους άφησε ελεύθερους. Λέει κάντε ό,τι θέλετε, αφού είμαστε πρωταθλητές, να δούμε αν από μόνοι σας μπορείτε να κερδίσετε. Και ξέρεις Τάσο ότι χάσαμε 1-2. Ναι. Έγινε Τασούλη. Έχει κάποιο ρόλο προπονητής. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά Τάσο για την επικοινωνία. Έχω ενημέρωση εδώ από Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Γιατί λέμε. Τουλάχιστον μέχρι χθες βράδυ που άκουσα και λίγο το πρωί, να πω την αλήθεια, αυτή την εντύπωση είχα. Εδώ μου την ανατρέπει βέβαια την εντύπωση ο Νίκος Παπαδόπουλο. Για το Σόουζα. Δεν υπάρχει Σόουζα, μου λέει ελάχιστες πιθανότητες. Άρα Νίκο Σούντγκρεν. Εκτός αν παίξει έτσι όπως είπε ο Νίκο φίλος. Κάτσε λίγο να το δω και ξέχασα το όνομά του. Όπως μου λέει ο Κώστας. Ο Κώστας, ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Σου είδε, ήρθε η ώρα σου. Καλησπέρα. Βάλε και ένα γκολ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Νάτος.
Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος, έμοιαζε λίγο. Γεια σου, γεια σου, Γιώργη. Τι κάνει, ρε, ο Πανιώνιος κέρδισε 0-1. Κέρδισε 0-1. Ένα λεπτό. 18 Πανιώνιος, 19 Ξάνθη, με ένα μάτς βέβαια με τον Ατρόμητο λιγότερο, και 21 Πανετολικός. Μάλλον, λέω, πώς λέει, Πανόπουλος, Παναγόπουλος, όχι είναι άλλος. Πανόπουλε, δύσκολος είσαι. Είσαι πολύ δύσκολος. Και ποιον? Πανόπουλος. Ποιος είναι ο Πανόπουλος? Είναι δύσκολος. Ναι, και την άλλη αγωνιστική, νομίζω, από ό,τι διάβασα, παίζουμε με την Ξάνθη στη Νέα Σμύρνη. Οπότε είναι και για μας μάτς τελικός. Εντάξει, εγώ όσο έχω δει τον Πανίνο στα play out και με την παρουσία του Βόκολου που ήταν και στο τελευταίο μάτς προαθλήματος με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια, βλέπω, ρε παιδάκι μου, ένα πάθος κάπως. Εντάξει, δηλαδή ότι οι παίχτες είναι, να σου το πω, ομένοι. Γιώργο, να πω κάτι που δεν σας άρεσε. Ναι. Λόγω του ότι έγινε τσιράκι του Φαταόλου με τον Δάρα και τα λοιπά, να πέσεις, δε φίλε, Σαλάχ. Κοίταξε, εγώ να σου πω. Να πέσεις. Τον Πανιώνιο τον αγαπάω, τον αγαπούσα μάλλον, όταν δεν είχε αυτούς εδώ πέρα που έχει φέτος και τον κατέστρεψα πραγματικά τον Πανιώνιο. Όταν ήταν του ΠΑΟΚ το τσιράκι. Όχι, φιλαράκι, και ποτέ δεν ήταν του ΠΑΟΚ τσιράκι. Το ότι είχαν καλές σχέσεις οι οπαδοί ανάμεταξύ τους και ερχόταν οι Πανιώνιοι εδώ μέσα και τους πήραζε κανείς και πηγαίναμε εμείς για να μας πει. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Καλό είναι που είχαν καλές σχέσεις, γιατί να μην έχουν. Επειδή μπήκαν κάποιοι κόκκινοι άνθρωποι. Δάρας, έτσι, και τα, και τα βλέπουμε και τα βλέπεις στις ψηφοφορίες και τα λοιπά. Η Σαλάχ να πέσεις, φίλε, φέτος. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι το θέλω μου. Εντάξει, παιδάκι μου, αυτό είναι άποψή σου, σεβαστή, άσχετα αν είναι διαφωνώ. Ναι, σου λέω, λόγω Ολυμπιακού, όχι τίποτα άλλο. Ναι, σαν Πανιώνιος την κουστάρω την ομάδα. Κοίταξε, ο Πανιώνιος τώρα, για να τα λέμε το όνομά του, με τον brand name που έχει και την ιστορία που έχει και ό,τι έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι η θέση του για να παλεύει για τη σωτηρία. Μα σου λέω, σε κατάντησαν κάποιοι εκεί πέρα για να είσαι υποχείριό τους. Κάσο, όπως και εγώ το λέω ότι ο Πανιώνιος ανήκει στο άρμα του Ολυμπιακού και κάποιες άλλες ομάδες. Ναι. Έτσι. Απ' την άλλη όμως πλευρά που κάνει και ένα κουμάντο χι ο ΠΑΟΚ, ανήκουν και κάποιες άλλες ομάδες. Τέλος πάντων έχουν καλές σχέσεις. Ποιες? Με τον Πανιώνιο. Συγγνώμη, δεν έχει καλές σχέσεις με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, να σου πω κάτι. Δεν λέω ότι είναι ομάδα του με την έννοια του όρου, όπως διαδεδομένη έννοια του όρου. Αλλά θεωρήστε ο Πανετολικός, που για μένα έχει καλύτερη ομάδα το Πανιώνιο, έτσι. Καλύτερο υλικό, οι παίχτες πληρώνονται στην ώρα τους, δεν έχει ακουστεί κάτι για προσφυγές και το οτιδήποτε μεμπτό. Να στην ψηφοφορία της Super League να αυτοψηφίζει τον εαυτό του, δηλαδή να θέλει να μην πέσει Ξάνθη. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω. Ωραία. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ένα πάθος. Θα μου πεις, εντάξει, τα πλέον ότι είναι ένα αναγνωριστικό πρωτάθλημα. Είναι τρεις ομάδες δηλαδή που θα παλέψουν για την αποδιοίκηση της του υποβιβασμού. Είναι ο Πανιώνιος, είναι ο Ξάνθης, είναι ο Πανετολικός. Εντάξει, εμένα τουλάχιστον βλέπω ότι οι παίχτες κάπως, ρε παιδάκι μου, είναι πιο παθιασμένοι. Το βλέπω, το γίνεται και από τα social media, έτσι, ένας αναβρασμός. Εντάξει, μακάρι να σωθούμε. Βέβαια, εντάξει, βλέπω όλες τις σχολές ότι, εντάξει, τώρα βλέπω, ξέρω, κάποια αθλητικά site με κάποια σχόλια από κάτω κάποιων οπαδών και ότι ναι, και γίνανε Μπαρτσελόνα. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό είναι το... Δυστυχώς έτσι είναι το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η Λαμία έχει σωθεί. Ποιος θα, ο άνθρωπος που το κίνητρο. Και θυμάμαι κιόλας, και δεν το λέω μεμπτό για το Ζάχο, τη χρονιά που έπεσε η ΑΕΚ, που ήταν για να πέσει και ο Άρης, που παλεύανε για το ποιος θα πέσει. Θυμάμαι, ο Άρης είχε κάνει κάτι 5-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή, ναι, και αυτά είναι διαδεδομένα. Ένα λεπτό. Ωραίο αυτό που λες, και όντως είναι έτσι. Βέβαια, ο Αστέρας Τρίπολης τρεις μέρες μετά έπαιζε τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, που στο πρώτο μάτς είχε χάσει 2-1. Και τον κέρδισε 2-0 τον ΠΑΟΚ και πήγε τελικό, έτσι. Δεν πιστεύω να ήθελες να βάλει. Δεν το θυμάμαι καλά. Εγώ το θυμάμαι καλά. Μεσάκι Τσιόλι. Ναι, εσύ το θυμάσαι καλά. Εντάξει, εννοείται. Για την ομάδα σου είναι αυτό. Εντάξει, απλά σου λέω, έχουμε δει διάφορα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα. Ναι. Άκουσε με, για να, εγώ επειδή παίζω στοίχημα, όχι πολλά μια πάμε. Τελευταίο, ναι, ναι. Να, πάμε να ξεκινάει, αυτό που λες είναι άλλο, είναι σωστό, δεν έχει κίνητρο ένας, δεν έχει, και έχει κίνητρο άλλος. Αλλά το κίνητρο δεν είναι από μόνο του ικανό, και να βλέπεις σε στοίχημα ελληνικής εταιρείας να έχει φαβορεί τον Πανιώνιο, κάτι λέει αυτό, ρε φίλε. Γιώργα, ρε, να είσαι καλά. Κάτι λέει. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, καλά, Γιώργη. Sorry που σε κόβουμε λίγο έτσι, αλλά δικός μας είναι ο Γιώργης. Του στεναχώρεσε σήμερα, μία με το κόψιμο, μία με το να κάνει μπλουμ. Καλά, εντάξει. Εκεί στο Open λίγο βάλτε λίγο μυαλό. Δεν γίνεται να παίζετε 3-4 λεπτά τον πρωταθλητή, τον Ταμπλούχο αίτητο. Τον ΠΑΟΚ Ζάχο, ναι. Δεν γίνεται να παίζουν τον πρωταθλητή 3 λεπτά στο κανάλι του Προέδρου και να παίζουν Ολυμπιακό 50. Δεν γίνεται να δείχνετε την ειδική βαθμολογία των play-off και να μην υπάρχει αστερίσκος, γιατί ο ΠΑΟΚ
ενδεχομένως να κερδίσει τους 7 βαθμούς και δεν γίνεται όλοι οι συντελεστές του πάνελ στην αθλητική εκπομπή του Open πριν του κυρίου Βασιλόπουλου και του κυρίου Κόλκα να λένε ότι ο ΠΑΟΚ έπιασε στη δεύτερη θέση την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι 7 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ αγωνιστικά και τους κέρδισε μέσα στο χόρτο. Εντάξει, αλλά επειδή μάθατε εκεί οι αεξίδες του πάνελ στο Open, οι χάρτινοι από το πρωτάθλημα που σας έδωσε ο Τσίπρας το χάρτινο τότε μαζί με τον φίλο σας τον Μαρινάκη τότε, το μάθατε το κόλπο. Ο ΠΑΟΚ έπιασε την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση. Κατσίκια. Κατσίκια εκεί στο Open. Με τις βραχάλιδες, τους κάκους, τους βαζέχες και τους άλλους τους πράσινο-κίτρινους που έχετε εκεί πέρα στο πάνελ. Ένα ΠΑΟΚΣΑΚΙ δεν έχετε μέσα στο πάνελ. Να είναι όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κανάλι του Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ 4 λεπτά και ο Ολυμπιακός 50. Αυτός που σε ξεπάτωσε φέτος και σε σέρνει στα δικαστήρια. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά μου φαίνεται. Πάμε, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, 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 στον αέρα είμαι. Ναι, στον αέρα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου φίλε. Το όνομά σου. Νίκος, Νίκος παιδιά. Έλα, γεια σου Νίκο. Από Αθήνα. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε, δεν θα σπάνε. Πάμε, έλα Νίκο. Λοιπόν, Ζάχο. Ναι. Ο Μάνταλος έκανε το ίδιο στο δεύτερο γύρο στη θύρα 3 μπροστά, ή στον κοινή ή στον μπα. Την ίδια κίνηση, το ίδιο πέναλτι. Ναι, δεν το πρόσεξα. Που δεν το έδωσε. Δεν το πρόσεξα, μην λέω ψέματα. Ο Μάνταλος έκανε το ίδιο κάνει και στα Σταυρίνη. Στον Τιγκινή, στον Τιγκινή. Στον Τιγκινή. Στον Τιγκινή. Το ίδιο ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο ακριβώς. Από κόρνερ στη θύρα 3. Το κάνει συνέχεια, κάνει screen. Συνέχεια αυτή την κίνηση, κάνει screen και να σουτάρει ελεύθερος απελευθερωμένος ο Μπάρκας. Δεν το ξανακάνει τώρα. Πάει αυτό. Μου αρέσει που πήγε. Λοιπόν, κάτι ένα. Πρώτα και να πω για το φίλο μου τον Τάσο. Η κίνηση Τάσο του μικρού. Είναι κίνηση Van Basten. Δεν την άκουσα από κανένα δύο μέρες. Όχι, όχι φίλε. Δεν είναι καμιά κίνηση Van Basten. Είναι ένα απλό γκολ που βάζει ο Πιτσιρικάς και μπράβο του. Αυτό είναι. Μην τους τρελαίνετε ρε. Μην τους δίνετε. Μην τους παλαβώνετε ρε στα ράδια. Μην τους παλαβώνετε ρε. Δεν θα το γράψω εγώ το παλικάράκι αγόρι μου. Ένα γκολ έβαλε και μπράβο του. Να ξαναβάλει και σ' άλλα μαζί. Στην τεχνική, αναφέρομαι στην τεχνική κοντράρι και στον αμυντικό, στην τεχνική της προσπάθειας. Καλά, εντάξει, είναι και τυχερό το προσπάθειας. Είναι και τυχερό ο Νάστος δεν έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Πάλι αδιάβαστα τα μίντια Αθηνών και Θεσσαλονίκη. Ποιος δεν έχει παίξει. Νάστος δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Άλλος Νάστος είναι εκείνος, παιδιά. Άλλος Νάστος είναι εκείνος με το χάμ προπονητή. Άλλος Νάστος είναι 62. Με το χάμ προπονητή που έχει κερδίσει το πέναλτι του Κιζερίδη. Είσαι σίγουρος. Σίγουρος. Εντάξει, πολύ είναι χαρτωμένοι αγόρι. Και πρόσεξε, χαρτωμένοι έως χαζοχαρούμενοι. Ναι, πρόσεξε λίγο Νίκο. Δεν ξέρω αν θεωρείς χαζοχαρούμενους κάποιους. Εντάξει. Εγώ νομίζω άλλος. Ναι, αλλά εγώ μίλησα προσεκτικά και είπα δεν ξέρω αν είναι αυτός που είχε παίξει παλιότερα στον ΠΑΟΚ. Στην ΚΑΠΑ 19 δεν ξέρω. Επίσημα. Ρε, ποια ΚΑΠΑ 19. Επίσημα. Άλλο σου λέω. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις τι λέω ρε φίλε. Δεν επικοινωνούμε σήμερα. Για τον Άστο σου λέω. Για τον Άστο, ναι. Ναι, είπα. Αυτός που κάνει το πέναλτι δεν ξέρω αν είναι αυτός που έπεσε παλιότερα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είπα. Πολύ παλιότερα. Πριν 20 χρόνια. Άλλος Νάστος. Άλλος με, Νάστος. Με τον Αργυρίο τον φύλακα. Α, μην με κάνεις όχι. Λέω ότι είπα. Δεν λέω αν είναι. Ναι, ρε, άλλο ένα, καταλαβαίνει ναι. Ο φίλος ναι. Όμως. Άλλο λέω. Καταλαβαίνει ο φίλος. Αυτό σου λέω. Άλλο καταλαβαίνει. Τάσο. Ναι. Τάσο ξέρεις τι είπανε πολλά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Τι είπα, ότι είχε παίξει πριν μερικά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να κάνανε λάθος. Δεν ισχύει. Εντάξει και τι να κάνουμε τώρα, μας κάνεις μήνυση δηλαδή. Όχι, δεν λέω για σένα. Όχι, αλλά έχεις ακούσει φορές, πάμε παρακάτω. Τι έχεις άλλο να πεις. Πάμε, πάμε. Δηλαδή αυτό είναι ουσιαστικό που λες τώρα, δηλαδή. Ζάχο, η ΑΕΚ με Ολιβέιρα είναι άλλη ομάδα και χωρίς Ολιβέιρα ναι, άλλη ομάδα. Είναι καλός παίκτης, εντάξει, όντως είναι καλός παίκτης ο Ολιβέιρα. Λοιπόν, εγώ θα έβαζα τον Ρόλο center back αφού δεν παίζει ο Βέλετ και δεξιά. Και δεξιά θα έβαζα τον τέτοιον. Τι είπε ο άλλος για κύπελο? Δεξιά θα έβαζα τον Σάσα. Τι είπε ο άλλος για κύπελο, ρε. Τώρα κάποιος είπε για κύπελο. Κάτι. Είναι κάτι σιρικάδες εδώ. Μ' άκουσαν που μιλάς στο τηλέφωνο. Πού έχεις μαγαζί, Νίκο, λοιπόν. Τι περαιτέρω, τι. Όχι, στο Λευκό Πύργο είναι παιδιά, στο πεζόδρομο. Α, εντάξει, και ποιος είπε να πάρει το κύπελο. Κάσανε κέντρο. Μ' ακούς. Τι λέει ο Πιτσιρικάς, τι λέει ο Πιτσιρικάς, ποιος θέλει, για πες. Τι λες, τι είπες αγόρι μου, στο ράδιο μιλάς. Δεξί μπακ Σάσα,
Στον Πάσο Κέντρο. Όχι, να, εδώ δεν ακούγεσαι καλά, Νίκο. Ακούγεσαι καλά, Νίκο. Παιδιά, λέει ο Πιτσιρικάς, τον Σάσα δεξιά και τον Πάσο Κέντρο. Εγώ διαφοροποιούμε. Άκουσε με λίγο, γιατί μου λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος και είπαμε ότι ο Σόουζα λέει δύσκολα, αύριο θα ξέρουμε όμως. Και ο Σούτγκρεν μου λέει δύσκολα. Και ο Σούτγκρεν δύσκολα. Α, θα παίξω εγώ δεξιά τότε. Θα παίξω εγώ. Ζάχο. Επειδή κανένα δεν αναφέρθηκε ότι δεύτερο μήχρονο ανέβηκε ο Άρης, γιατί ο Τόνσο πήγε πάρα πολύ καλά στο κέντρο. Όντως. Ο Τόνσο δείχνει να είναι τουλάχιστον για 2-3 μάτς. Είναι τεχνίτης, μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Εγώ σαν λύση ανάγκη θα έβαζα δεξιά το Σάσα και τον Τόνσο μαζί με τον Ματίγια. Είναι ένα σχέδιο κι αυτό. Αλλά ο Σαββόπουλος στο Sport FM είπε ότι προσανατολίζεται προπονητής, τελευταίες ειδήσεις, να βάλει το Rose δεξιά και το Μπα στόπερ. Ωραία. Ο Μπα όμως είναι άπειρος. Νίκο, ολοκλήρωσε. Τέλος πάντων. Αυτά παιδιά. Έγινε, Νικόλα. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάντως, ο άλλος είναι ο Βαγγέλης ο Νάστος που είχε παίξει τον Πάοκ. Αυτός είναι ο Ανέστης. Ανέστης. Εντάξει, παιδιά. Γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο ίδιος ή όχι. Πάντως, γιατί και αυτό που είπε στην αρχή ο Τάσος. Αν δεν παίξει πάντως και ο Σόουζα. Καλά, ο Σούργκρεν δεν έπαιξε στο προχθεσινό μάτς και είναι και οι δύο τραυματίες και αναγκαστεί να έρθει ο Σάσα στα δεξιά. Γι' αυτό μετά όλοι θα κρυφθούμε από το αποτέλεσμα, έτσι. Όλα θα κρυφθούν από το αποτέλεσμα. Άμα γίνει στραβή, πάμε στο θα έχουμε πολύ γκρίνι. Αυτό είναι δεδομένο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Και δίκαια λέω εγώ. Πάμε. Φίλε, είσαι στον αέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ναι. Το όνομά σου. Τάσο, καλησπέρα, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Να έχετε υγεία εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, και εσύ, επίσης. Απλώς τηλεφωνώ τώρα σαν υποσημείωση για το μήνυμα που έστειλε αναφερόμενος για τον Ζάχο. Ναι. Αν το κατάλαβε, δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι υπεξεύγει είτε έμεσα είτε άμεσα. Ποιο, για πες, για ποιο μήνυμα λες. Αυτό που διάβασα μόλις μπήκαμε. Σου είπα ο φίλος ο Βαγγέλης ακουρατής που είναι. Όχι, απάντησα, φίλε. Για πες, γιατί μπορεί να μην κατάλαβε. Για να καταλάβει. Ναι, ναι, μπορεί να μην το κατάλαβα. Ναι, πες μου. Είπα εγώ αν γίνει στραβή, ρε παιδί μου, για τον Άρη. Ναι. Θα δεχθεί ουσιαστικά κριτική ο Καρυπίδης και τη στάση που κράτησε με τον Μελισανίδη. Αυτό σου λέω. Κατάλαβες. Ναι, τι στάση κράτησε με τον Μελισανίδη. Και αυτά που λένε θα δώσει ένα στο παιχνίδι για τον άλλο κτλ. Ενώ θα πούν οι οπαδοί, θα τον κριτικάρουν ουσιαστικά για τη στάση που κράτησε ναι, με τον Μελισανίδη. Ένα λεπτό. Εννοείς ότι κάτι έγινε και άρα το πήρε πίσω για να πάρει κάποιο όφελος. Το οποίο δεν θα υπάρχει όμως. Εννοώ ότι κάτι έγινε και δεν τήρησε αυτά που έπρεπε να κάνει σαν πρόεδρο στο Άρη. Αυτό εννοώ. Δεν λέω τα άλλα και άλλα, άρα έπρεπε να γίνει εκείνο. Καταλαβαίνεις. Δεν τήρησε αυτά που συμφωνήσαν, ας πούμε, με τον Μελισανίδη, παραδείγματος χάρη. Δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Σοβαρά. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έγινε μια συμφωνία, έγινε, ας πούμε. Ότι έγινε ό,τι έγινε. Μπροστά δεν ήμασταν εμείς. Καλά, σίγουρα. Ωραία. Ο πρόεδρος του Άρη, η στάση του ήταν αυτή που περίμεναν οι Αριανοί. Να το πω πιο λαϊκά, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εγώ σου είπα, φίλε. Η κριτική γι' αυτό, αν γίνει στραβή με τον. Από μένα η κριτική είναι ότι αν δεν πάρει το κύπελο, για μένα η χρονιά δεν είναι αποτυχημένη, φίλε. Για μένα αυτή είναι η κριτική. Πέρα της αγωνιστικής. Για το αγωνιστικό, για ποιο άλλο να ξέρω, ρε φίλε, το τι έκανε. Ναι, ρε φίλε, εδώ και αυτό το μάτι η ομάδα και οι οπαδοί του Άρη. Και εγώ τους αν κατάλαβες. Γιατί το θέλουν το κύπελο μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ τους αν. Βάσει αυτό που έγινε, η συγκυρία που το έφερε έτσι. Ναι. Θα δεχθεί κριτική ο Καρυπίδης γι' αυτό. Τι να σου πω, αλλά αυτό σου λέω. Μπορείς... Ναι, όχι φίλε, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, πρέπει να είμαι μπουφός. Ή θα το καλύψετε κάπως. Τι να καλύψουμε, τι έγινε δηλαδή. Μπορούσε να πάρει ο Άρης εννοείς τον πρώτο μάτς στην Αθήνα και δεν ρε, το κάνει. Πώς θα το πάρει, φίλε, τελείωσε το μάτς. Ο άλλος βγήκε. Πώς θα το πάρει το μάτς. Δεν υπάρχει κανένας νόμος. Κανένας νόμος δεν υπάρχει δυστυχώς που να λέει ότι ένα μάτς που τελείωσε μπορείς να το πάρεις. Τελείωσε το μάτς. Δεν διακόπηκε το μάτς. Τελείωσε. Βγήκε αυτός ο απίθανος ο Πορτογάλος, βγήκε στο ημίχρονο. Δεν έπρεπε να βγει. Είναι πολύ απλό. Για να σου το πω και πιο λαϊκά, εγώ δεν καίγομαι για το τι θα κάνει ο Άρης. Καλά, εντάξει, καλά κάνω. Να ενδιαφέρει η ομάδα μου και θέλω να το πάρει η ομάδα μου. Εντάξει, φυσικά, αυτό έλειπε. Ναι, αλλά λες έτσι που το λες, λες ότι υπήρχε επιλογή να το πάρει ο Άρης το μάτς εκτός να το πάρει στα χαρτιά και δεν το έκανε. Αυτό λες. Δεν υπήρχε τέτοια. Να το πάρει, έτσι, δεν να υπήρχε το επιλογή. Για να το κυνηγήσει δικαστικά. Δεν υπήρχε επιλογή, φίλε μου, τέτοια. Βαγγέλη, δεν υπήρχε. Αν υπήρχε, φυσικά θα υπήρχε μεγάλο. Για να σου απαντήσω. Αλλά δεν υπήρχε τέτοια οπτική. Βαγγέλη, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Τέτοια επιλογή πάρουμε, δεν υπήρχε όμως. Να πάρουμε και του άλλου φίλου. Τελείωσα. Δεν έχω τίποτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, Βαγγελάρα. Βαγγέλη. Να είσαι γελός. Δεν υπάρχει, εύκολη ήταν η ερώτησή σου. Αν είχε επιλογή ο Άρης και δεν την υλοποιούσε, δεν την ενεργοποιούσε,
Φυσικά θα υπήρχε, ήδη θα υπήρχε. Δηλαδή θα είχε επιλογή να το πάρει το μάτς στα χαρτιά. Sorry, ρε Τάσο. Παρακαλώ. Δεν θα το έκαμνε και δεν θα την άκουγε ο Καρυπής, σοβαρά μιλάς. Εγώ θα τον είχα σκίσει. Σοβαρά μιλάς, ρε φίλε. Δηλαδή θα ήμουν ήδη στον τελικό. Δεν θα το έκαμνε. Θα είχαμε επιλογή να το πάρουμε. Δεν θα το έκανε και δεν θα λέγαμε τίποτα. Πάντως εκείνη, σοβαρά, προφανώς εκείνη, εκείνη τη βραδιά που έγιναν τα όσα έγιναν, ναι, και με τον αξιωματούχο του Άρη, γιατί αξιωματούχος του αγώνα είναι, ναι, του Άρη που τον ρίξα κάτω και ναι, ξέρω εγώ είχε αυτά, ναι, όλες οι εκπομπές λέγανε ότι η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί και θα το πάρει ο Άρη σε άνευ αγώνα του. Ναι, τελείωσε το μάτζε. Συγγνώμη. Το θυμάμαι σαν τώρα. Όλες οι εκπομπές μετά, ωραία, στο ράδιο τουλάχιστον, και οι δικές μας εδώ, οι δικές μας εδώ από εμάς παίρνουν, λέγανε ότι υπάρχει κίνδυνος πάρα πολύ μεγάλος για την ΑΕΚ να χάσει το μάτς στα χαρτιά. Ρώτα δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ, αν μάτς που τελείωσε μπορεί να το πάρει μια ομάδα. Άλλο, τελείωσε, άλλο, δεν διακόπηκε. Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Προφανώς να μην το ξέρανε αυτοί που το λέγανε. Καλησπέρα στον επόμενο. Αλλά φυσικά η απάντηση είναι ναι, θα υπήρχε πρόβλημα. Βαγγέλη, εύκολη η απάντηση ήταν. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Από μένα, έτσι. Τι γίνεται. Τι είναι, πρόβλημα. Έλα, μάγκες. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα, εσύ. Ναι. Έλα, ναι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, ρε Γιώργη. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε λίγο γιατί τα έχω πάρει λίγο στην κράνα. Λοιπόν, επειδή από ό,τι φαίνεται το παραμύθι πάει να... Πάμε πάλι να βρούμε άλλοθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Για ποιο θέμα, Γιώργο? Για το μάτς με τον Ολυμπιακό, λοιπόν. Κάτσε, το μάτς Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ λες, για την Τετάρτη? Τώρα για το κύπελο, ναι. Τώρα, λοιπόν, Τετάρτη, ναι. Κύριε προπονητή Περέιρα, δεν έχεις καταφέρει αυτόν εδώ τον χρόνο που περνάμε να πάρεις ούτε ένα μάτς, ντέρμπι, ένα μάτς φωτιά. Έχεις παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό σε πόσα παιχνίδια. Πιστεύω σαν προπονητής να έχεις τις ικανότητες να διαβάσεις ένα παιχνίδι ένας Ολυμπιακός που έχει τρία δυνατά σημεία στο χορτάρι. Το ένα δυνατό σημείο του είναι τα τρία τα χαφ, που είναι πολύ αγωνιστικά. Το δεύτερο ατού τους είναι ότι έχει δύο δυνατά μπακ που ανεβαίνουν και είναι ψηλοφορμαρισμένα, από αριστερά και δεξιά. Και τρίτον, οι φάσεις που βγάζει πάρα πολύ και έχουν την εκτελεστική τη δυνότητα μπροστά. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, ναι, μέχρι στιγμής μας έχεις δείξει ότι παίζει συνέχεια το 4-4-2. Εγώ σαν απλός φίλαθλος θα γούσταρα να δω τρία χαφ επιτέλους, να δω τον Ελκαντουρί στη θέση 8, εκεί που ξέρει να αποδώσει, και φάνηκε αυτό εδώ το πράγμα, γιατί δεν είναι ούτε να παίζει εξτρέμ, ούτε να παίζει αριστερά, ούτε δεξιά. Θα ήθελα να δω τον SD πάνω στον Καμαρά, να τον καταπιεί. Θα ήθελα να δω τον Πέλκα στα χαφ να γεμίσει το κέντρο. Θα ήθελα να δω τον Ακπόπ να μην βγαίνει από την περιοχή για να έχει συνέχεια τα center back, επειδή τα center back του Ολυμπιακού δεν είναι γρήγορα. Αλλά όταν παίζεις με γιώμες και ψηλές σέντρες, είναι βούτυρο στο ψωμί του Σεμέδο και του άλλου του ψηλού. Ενώ ο Ακπόπ είναι πολύ πιο αθλητικός και πιο κινητικός και έξω από την περιοχή για να σπάσει και λίγο την μπάλα. Και θα ήθελα επιτέλους να δω από τα εξτρέμ, που δεν ξέρω στην προπόνηση τι προπόνηση κάνουν, αυτά εδώ τα μαθαίνεις 12-13 χρονών, όταν δεν το έχεις ένας με έναν από έξω τουλάχιστον και παίρνεις πάνω στον Ασβέστη, να κάνεις την κίνηση και να γίνεσαι δεύτερο επιθετικός. Να μπαίνεις μέσα στην περιοχή, είτε να σπάσεις την μπάλα, είτε να δώσεις μια assist, είτε να βγάλεις μια φάση. Δεν επιτρέπεται ο ΠΑΟΚ να μην παίρνει φάσεις από τα εξτρέμ, που πέρσι δεν ήξερες από πού θα σου έρθει. Και τώρα δεν έχουμε κόλλα από εξτρέμ, αν είναι δυνατόν. Και μπαίνει ο Πιτσιρίκος και καλά κάνει, που τους έβαλε και τα γυαλιά, και συμφωνώ μαζί σου Τάσο ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε. Ναι, ρε φίλε. Να μην τον κάψουμε, γέννη, δεν χρειάζεται να το κάψουμε το παιδί. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό εδώ το παλικάρι που έχει παίξει και στην ΚΑΠΑ 19, που είχε έναν καλό προπονητή και ότι φαίνεται το ταλέντο του, πρέπει να πάρει παιχνίδια. Και να σου πω κάτι, προτιμώ να δω αυτό το 18 από την Ακαδημία, το 19, παρά να δω έναν που δεν γουστάρει να παίξει μπάλα. Σωστά. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Ο ΠΑΟΚ έχασε όλα τα ματς ντέρμπι, κύριε Περέιρα, γιατί είμαστε εδώ και σε στηρίζουμε. Φερέιρα. Πρέπει να χτυπήσεις ένα παιχνίδι, Φερέιρα όπως το λένε. Λοιπόν, για το μάτς αυτό εδώ με τον Όφη, Τάσο, να σου πω πραγματικά αυτή την εικόνα που βλέπω, δηλαδή τα πρώτα 30 λεπτά, ρε φίλε,
Στεναχωριέσαι να βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Σφέγγεται η ψυχή σου. Όταν βλέπεις να κάνεις εσύ υποχώρηση και να παίρνεις άμυνα στο γήπεδό σου και να είναι η άλλη ομάδα στα 2 τρίτα στο γήπεδό εγώ, σου δεν θυμάμαι, και να σε παίζουν πασίτες. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 40 χρόνια, να σου πω 30, τον Όφι να είχε ποτέ κατοχή μπάλας μες στην Τούμπα. Ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό. Ποτέ! Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Κάνε ένα επίλογο, Γιώργο, γιατί έχουμε άλλες 3-4 γραμμές. Έγινε μάγκες, πάμε και με τη νίκη και χαιρετίσματα σε όλα τα ΠΑΟΚια. Να είσαι γερός. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στη Στουτγκάρδη, την Ασπρόμαυρη, έτσι. Άντε, μπράβο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Πάμε. Για να δούμε εδώ. Καλησπέρα. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ζάχο. Έλα, βρε πέτεινο καρτούν. Τότε να... Ναι, μεγάλη μπάλα, φίλε. Glory, glory. Ο Μάντζης. Τι glory, glory. Ρε εσύ τον Ιγκάλο έλεγα, που μοιάζει τον Λουκάκου. Α, ναι. Είναι καλός παίκτης. Ο Ιγκάλο. Ναι. Είναι καλός, για το Διαγόρα μια χαρά είναι. Άσε ρε, δεν έχει τέτοιο παίκτη τώρα εσύ Διαγόρα να πούμε. Ποιος Ιγκάλο. Τον Παπαγάλο ξέρω, ποιον Ιγκάλο. Έλα ρε. Δηλαδή οι άλλοι έχουν Αγκουέρο. Ο άλλος έχει, δεν ξέρω, της Παναγιάς στα μάτια και εσείς με τον Ιγκάλο. Ποιον Ιγκάλο. Να δείξει, ταλαντούχος, εντάξει. Και ο άλλος ο Αγκουέρο όμως τον είχε στον πάγκο προχθές, αλλαγή τον έβαλε. Εντάξει, έχει ο Γουαρντιόλο, που λέει ο Αλέφαντος. 300 γκολ έχει βάλει στην Αγγλία ο Αγκουέρο, τι θες να βάλει, 1500. Μη σπράξει. Εμένα θα μου πάρεις με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσί να με ξουρίσει. Πάμε τότε να προδοχάμε. Μη με σπράξει. Ναι. Η ομάδα του Άφιλ τι έγινε, ζωρίστηκε μετά τα δεκαετία. Ναι, δεν έκανε φάση, μισή φάση έκανε. Θα έκανε κιόλα το γκολ. Έχανε, τυχερή ήταν. Άσο το είχα, άσε. Ναι. Στο δοκάρι. Δεν μου λες τώρα τι θα γίνει μεθαύριο, θα έχουμε κόσμο στα παιχνίδια. Δεν νομίζω, φίλε, δεν νομίζω. Αν και λένε κάτι περιμένουν, δεν νομίζω. Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή έχετε πει ότι θα μαζευτείτε 20.000 λέει έξω από τον Χαριλάου. 20 θα βάλω ένα ταλιράκι. Ένα δρόνο να πετάει να καταγράψει, να δούμε, θα είστε. 20 θα ήταν, αλλά. American Bar. Αλλά όσοι θα ήταν με εισιτήρια θα είναι πιστεύω σίγουρα να παίξουν. Μπορεί και λίγο περισσότεροι. Ναι, α, δεν θα είσαι 20. Όχι, γιατί καμιά φορά δεν λέει η αστυνομία δίνει στοιχεία. Ξέρω εγώ, ήταν ναι. Τόσοι απ' έξω. Καλά, εντάξει, θα πάρουμε αυτά τα τέτοια που έχετε εσείς με το λαστιχένιο γήπεδο και το τέτοιο και θα τα κάνουμε κι εμείς να κάνουμε. Ναι, ναι, αλλά κοίταξε όμως και αυτό το παραμυθάκι του Μπαρμπασάβα, τα 5 εκατομμύρια των Ολυμπιακών. Καλά. Γιατί και δεν το υιοθετούμε. Από πού είναι 5? Ούτε, ναι. Ούτε κι εσείς δύο είστε που λέει ο Τάσος, ας πούμε. Πώς το πες αυτό? Α, είδες, πώς το πες. Εμείς δεν είμαστε δύο. Α, εντάξει, εμείς είμαστε 1,5 και οι Ολυμπιακοί είναι 2, ας πούμε. Α, πλάκα κάνεις τώρα. Μπράβο, Λούλη. Τέλος πάντων. Από πού είναι, φίλε, είναι αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει, 1,5 με. Τέλος πάντων, εσύ άσε τώρα, εσύ είστε 1,5-2. 5 εκατομμύρια πρόβατα μπορεί να είναι. Ναι. Και εσύ τι είστε, με τα καγκουρό στην Αυστραλία είστε 1,5. Ναι, εμείς με την ομογένεια. Πάνω από 3. Με Γερμανίες, Αυστραλίες και τα λοιπά. Α, μην λέω συνέχεια τα εμπιάσει, εντάξει. Οκ, ας είμαστε 5.000 είμαστε, αν θέλω το κύπελο, ρε. Και ας είμαστε 5.000, δεν με πειράζει. Το κύπελο, τι έγινε, ρε. Δεν ξέρω. Δεν μου λες, τι είπες, αποτυχημένη χρονιά του Άρη. Για μένα. Ο ΠΑΟΚ, άμα δεν πάρει δεύτερη θέση και δεν πάρει κύπελο, τι θα είναι, δεν θα είναι αποτυχημένη. Σιγάρε, Μπαρσελόνα, δηλαδή πόσες φορές έχεις πάρει κύπελο και δεύτερη θέση, δηλαδή στα 100 χρόνια ιστορία σου και θα είναι αποτυχημένη. Πήρες 4 τίτλους. 4 τίτλους πριν στα 3 τελευταία χρόνια. Τι θέλεις, δηλαδή. Τώρα με Σαββίδη πρέπει συνέχεια να παίρνεις κάθε χρόνο. Σιγάρε. Σιγά. Εντάξει, αν δεν πάρεις μια χρονιά, τι έγινε, δηλαδή. Αν δεν πάρεις μια χρονιά. Ναι, ναι, τι θα γίνει, δηλαδή. Θα έχουμε κορνέδες στο τέτοιο στην Τούμπα, αν δεν πάρεις το κύπελο. Δεν μπαίνεις στο κύπελο, το πρωτάθλημα το χαστεί. Θα έχουμε κορνέδες. Απάντησε. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Τι, χάθηκε, έπεσε. Εδώ είμαι. Σου λέω. Το πρωτάθλημα το χάσεις. Δεν μπαίνεις στο κύπελο. Και τη δεύτερη θέση τη χάνεις. Βγαίνεις τρίτος. Θα πας, θα φωνάεις έξω από την Τούμπα. Όχι, δεν κατάλαβες. Τι. Τότε. Ο λαός του ΠΑΟΚ και έχει κάθε χρόνο ραντεβού με το Λευκό Πύργο. Γι' αυτό σε λέω. Ναι, ρε φίλε, και σου λέω. Φέρνει ένα νουκούμι στο παιδί. Καλά. Σ' αρέσει ο Ιουγκάλο τώρα, δεν κλείσε, είναι. Χρήστο! Έκλεισε, φύγε! Καρτούν! Τα φιλιά μας, τα τι φιλιά μας! Είναι αυτό. Χαμός γίνεται. Είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό του αρέσει η εκπομπή. Πάμε στον επόμενο. Καρτουνίζουμε εμείς, καρτουνίζει γι' αυτός. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οχταράκια. Έχουμε δύο γραμμές. Ανάβουν και άλλες δύο. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222, 0,62 λεπτάκια ένα μήνυμα. Μοναχούλια. Και δίνει εσύ στον Γιώργο τον Ζαγόρο να λέμε μέχρι τις 12 να καθόμαστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Ο Νίκος είμαι από Αθήνα. Γεια σου, Νίκο. Έλα ρε, Νίκο, έλα ρε, φίλε. Τον κατάφερα. Τι κάνετε?
Καλά, Νικόλα. Έλα, καλά, ναι. Νικόλα. Καλά. Πρώτη φορά παίρνω βασικά σε ράδιο. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισες. Σήμερα οι Γαύροι έγανε στο ράδιο ότι θα το δώσουν οι ΙΕΙ το κύπελλο στον Άρη. Ναι. Γιατί έχουν ΙΕΙ πάρα πολλά ΙΕΙ. Ναι. Για να σκάσουν οι Παοκτζίδες. Αχα, είπε, βγήκαν πολλοί, βγήκαν πόσοι το πάνε αυτό. 4-5 βγήκαν στο Γεωργίου. Α, στο Γεωργίου. Καλά, σοβαρό, ναι. Σοβαρό άνθρωπο βγήκαν. Αλλά. Γιατί Νικόλα... έχουν ΙΕΙ πάρα πολλά εκεί. Έγα. Νικόλα, τι ομάδα είσαι εσύ. ΑΕΚ, ΑΕΚ. ΑΕΚ, εγώ είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ. Έχει δηλαδή, συγγνώμη λίγο, πάτα λίγο φρένο. Έχει δηλαδή, ρε Νίκο, την πολυτέλεια ο Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει double, βέβαια. Ο οποίος έχει να πάρει κύπελο και πρωτάθλημα 2 χρόνια. Και αν δεν πάρει κύπελο φέτος, θα πάει 3 να κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Να κάνει 4. Να πάρει δώρο, να κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Στον Άρη το κύπελο. Δηλαδή μιλάμε για IQ, ραδικιού εκεί τους Πασαλιμανιώτες, να τους πεις. Έτσι να τους πεις. Συμφωνώ με τον. Έχουμε λέει 50 κύπελλα, λέει 100 πρωταθλήματα, λέει και ένα να δώσουμε, λέει. Αγόρι μου γλυκό, το ψευδώνυμο Φαταούλ του πλουσιοπάρχου δομένου κυρίου με το Μούση δεν βγήκε τυχαία. Είναι Φαταούλ. Άρα, σίγουρα. Τα θέλει όλα, αγόρι μου. Για τον Κόκαλ δεν ήταν το Φαταούλ. Κατάλαβες. Για τον Κόκαλ δεν ήταν το Φαταούλ. Για όλους. Νίκο, το χθεσινό μας πώς το είδες, ρε φίλε? Για πες μας, ακούσουμε την άποψη ενός αεξί, ας πούμε. Εντάξει, καλύτερο ο Άρης, πιστεύω. Όχι, ρε. Το δεύτερο ημίχρονο. Α, στο δεύτερο ήταν καλός ο Άρης, ναι, όντως. Το πρώτο ήταν η ΑΕΚ πάρα πολύ καλή. Το πρώτο ημίχρονο έκανε τη μαλακία ο Μάνταλο. Εντάξει. Άχρε Νίκο, άχρε Νίκο. Νικολάκη, μας συγχωρείς, αλλά δεν γίνεται. Άχρε φίλε. Έφυγε το χέρι. Ασυναίσθητα. Αύριο θα πάρεις. Το λέω συνέχεια. Βγες. Ναι, θα βγει ο Νικολάκης. Έτσι κι αλλιώς, Νίκο. Επειδή είπες κάτι που δεν έπρεπε. Νίκο, σε κόψαμε εκτός από αυτό. Επειδή είναι και 52-53 λεπτά. Οπότε υπάρχουν και οι δύο φίλοι να μιλήσουν. Τρεις. Μην παίρνετε άλλο. Αύριο βγες λίγο νωρίτερα, φίλε, να τα πούμε. Νικολάκη. Και στον αέρα δεν είπαμε. Λίγο προσεκτική να είμαστε. Σας παρακαλούμε για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση κανέναν μας. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε. Τον ευχαριστούμε για αυτό. Όλα καλά. Τον ευχαριστούμε. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Νάτος. Καλώς τον Πασχάλη. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά είμαστε. Από την Τετάρτη με στείλε μήνυμα ο Ρίγος, μου λέει θα φωνάζεις Παοκάρα στην εκπομπή του την Κυριακή. Σ' άκουσα να πούμε. Άκουσα να δεις. Εγώ είπα στο Μενώτη. Να πω εγώ τι είπες. Όχι, να σου πω εγώ. Από εγώ το είπα. Είπα στο Μενώτη ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, όπως βγαίνω καλή ώρα τώρα και λέω Πασχάλης Ολυμπιακάρα, θα πω Πασχάλης ΠΑΟΚΑΡΑ. Αλλά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τον Μενώτη, ήδη έχω αγοράσει, ήδη έχω πάρει την νότητα, δεν αγόρασα, μου την πήρα την κολυβίδρα, θα το βαφτίσω Ολυμπιακάκι, τον Μενώτη. Έλα τώρα, μην επιμένεις τώρα, κουτάμα. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία, στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Λοιπόν, βγήκε ένας παοξής πριν 2-3 γραμμές και είπε θέλω έτσι, θέλω αλλιώς, θέλω τον έτσι, τον παίχτη δεξιά, αριστερά και εγώ φίλε παοξή θέλω τη Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά δεν μου κάθεται. Άκουγε ο Πασχάλη, τώρα είσαι λάθος. Γιατί το παλικάρι αυτό που βγήκε και μίλησε ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι και ποδοσφαιριστής, έχει παίξει μπάλα στη Γερμανία. Ο Γιώργος. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά μπορείς να τον απαντήσεις. Μ' αρέσει πώς το είπε η χρειά του ο τέτοιος. Ποδοσφαιρικά έχεις επιχειρήματα να τον απαντήσεις τον Γιώργο από την Άρδη. Άμα άκουσα να δεις, άμα ήταν ποδοσφαιρικό φιλός, δεν θα έβγαινε σε σένα στο ραδιόφωνο. Αλλά θα ήταν σε κάποια ομάδα και θα κάνει κουμάντα. Γιατί ρε φίλε, λοιπόν, τι λες τώρα, αυτή είναι η άποψη λοιπόν, δική σου και, κάνει... όχι και εγώ διαφωνώ σήμερα σε ντεφορμέ. Δηλαδή αυτός που έχει παίξει μπάλα δεν μπορεί να βγει σε ραδιόφωνο να πει την άποψή του, τι λες τώρα. Όλοι μπορούν. Δηλαδή ο Θοδωρής που βγαίνει το άλλο το παιδί από τη Γερμανία και ξέρει 100 τόνους μπάλα και μιλάει για μπάλα μόνο. Δεν έχει δικαίωμα να βγει στο ραδιόφωνο να μιλήσει, αλλά έχεις ποδοσφαιρικά αγωνιστικά επιχειρήματα να τον απαντήσει τον άνθρωπο ή μόνο εξυπνάδες λοιπόν, που λέτε στο Πασαλιμάνι, ξέρεις να λες. Λοιπόν, αυτό που έχω να απαντήσω είναι ότι αν θα σε πάρω 2 φορές ακόμα στην Τούμπα, θα γίνει το εξωγικό μου ή δεν είναι το εξωγικό μου. Αν. Λοιπόν. Α, κοίταξε τι λες, αν.
Και εγώ, αν αυτό που κατουράω είχε νύχη, θα τα δάχτυλο. Α, ξέρω, λοιπόν. Να πω και κάτι για σένα. Να πει και κάτι για μένα. Ναι, και να κλείσω. Είπε προηγουμένω ότι γιατί παίζουν τον Ολυμπιακό 20 λεπτά και τον ΠΑΟΚ τον παίζουν 3 λεπτά στο κανάλι ΜΑΤ. Λοιπόν, φίλε, όπω το Λιουτάρι. Του Πρόεδρου, ναι. Ναι. Όπω το Λιουτάρι είναι ο βασιλιά τη ζούγκλα, έτσι και ο Ολυμπιακό είναι ο βασιλιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Οπότε θα παίζουν τον βασιλιά 20 λεπτά. Και όλα τα άλλα ζώα από ένα-δύο λεπτά για να καλύπτεται η εκπομπή. Κοίτα, επειδή είσαι το μεγαλύτερο ζώο, όπως το λες, αφού είσαι ο βασιλιάς. Ναι, το λιουτάρι είμαι. Ναι, αφού είσαι μεγαλύτερο ζώο, όπως το λες με τα λεγόμενά σου. Ναι, είμαι το μεγαλύτερο ζώο. Ο βασιλιάς. Ναι. Αν μπράβο. Να σε ενημερώσω ότι το αφεντικό της χώρας εδώ και δύο χρόνια ονομάζεται ΠΑΟΚ και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Σε έχει αφήσει άτιτλο και δεν είσαι Ολυμπιακός ο βασιλιάς, είσαι ο κλόουν. Στο παλάτι του Χίτλερ, ο γεωτοποιός, ο οποίος εκκρεμωδικεί για σύσταση συμμορίας, εντάξει, και θα δούμε αν θα το πάει στο πρωτάθλημα. Περίμενε και τα λέμε. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Τελευταίους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να πω κάτι στο Ζάχο πιο πολύ, όχι σε σένα. Σ' ακούει φίλε ο Ζάχος. Γιατί είναι Αριανός και είναι αδερφός μου. Το ναι, όνομά σου λέει αν θέλεις. Ποδοσφαιριστές του Άρη. Την Τετάρτη, σε 2-24 ώρα από τώρα, θα παίξετε, όχι για μας που είμαστε στη ζωή, εμείς είμαστε μαθημένοι στις πίκρες και στις στεναχώριες. Θα παίξετε για το συγχωρημένο τον Κουκ και για όλα τα παλικάρια που φύγανε και θα μας κοιτάνε από ψηλά, για να γουστάρουνε και να τους δώσουμε μια χαρά. Εμείς και να το πάρουμε, θα το πετάξουμε στην παραλία, στη θάλασσα. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα παίξετε για αυτά τα παιδιά που θα μας κοιτάνε από ψηλά. Λίγο να τους κάνουμε να χαρούνε. Αυτά τα υπόλοιπα την Τετάρτη το απόγευμα. Να είσαι καλά. Ωραίος. Προσυπογράφω. Γεια σου φίλε. Στον τελευταίο. Αυτό ήθελε. Άλλοι δύο είναι. Ωραία. Άλλοι δύο. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ. Ζητάμε συγγνώμη. Μέρα, αλλά παιδιά. Αύριο θα τα πούμε. Καλησπέρα. Έπεσε. Τελευταίος. Μακωτέ. Καλησπέρα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Ο Νίκος είμαι πάλι από Αθήνα. Έλα Νίκο. Λίγο πιο προσεκτικό. Έπεσε από η γραμμή. Όχι, δεν έπεσε η γραμμή. Εμείς σε ρίξαμε γιατί έβρισες. Έλα, πάμε. Όχι, δεν έβρισα. Εντάξει. Δεν έβρισα. Είπες την, εντάξει, είπες τη λέξη που εμείς την έχουμε κύριο, τη θεωρούμε κύριο. Α, συγγνώμη. Έλα, πάμε. Δεν έγινε. Πάμε. Λέγαμε για το μάτς, έτσι. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε λίγο καλύτερα η ΑΕΚ. Στο δεύτερο έπαιξε ο Άρης. Πολύ καλύτερα. Ο Μάνταλος. Έτσι. Και εντάξει, το πέναλτι πιστεύω ότι σαν δεν ήταν. Αμφισβητούμενο το πιο πολύ δεν ήταν. Ναι. Το πήγε στην Μπουλά. Ναι. Απλά σφύριξε έδρα ο διαιτητής. Εντάξει. Τώρα, απλά βλέπω τον Άρη να τρώει πολλά γκολ. Εντάξει, έχει προβλήματα στην άμυνα ο Άρης γενικότερα. Ναι. Και έτσι όπως έπαιξε, παίζει γενικότερα. Δεν μπορείς να πεις ότι παίζει φουλ άμυνα, έτσι. Παίζει πιο ανοιχτά ο Άρης. Δίνει και χώρους, έτσι. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι και καλός μπροστά. Διότι και γρήγορος, αλλά και δεν κλείνεται. Αυτό είναι γενικότερα. Θα δούμε τώρα, βέβαια, είναι άλλο μας Τετάρτη, έτσι. Δεν νομίζω, καλά, σίγουρα, ναι. Δεν νομίζω ο Άρης να είναι τόσο πολύ να παίξει κατευθείαν, ας πούμε, να ανοιχτεί τελείως. Νομίζω θα είναι τακτικής και από τις δύο πλευρές. Α, δούμε. Εγώ βλέπω τον προπονητή της ΑΕΚ να παίζει κατενάτσιο την Τετάρτη. Ναι, στα εκτός έδρας περισσότερο ο Καρέρα ήταν έτσι σφιχτός, να πω την αλήθεια. Ναι. Και σε ένα τέτοιο μάτς που έχει και το προβάδισμα. Εντάξει. Ναι. Ναι, και αυτός δεν νομίζω να ανοιχτεί. Δεν νομίζω να είναι παιχνίδι. Δεν θα έχει καμιά σχέση με λίγα λόγια με το προχθεσινό μάτς, έτσι. Κάνε, σίγουρα, ναι. Κάνε μια πρόβλεψη του σκορ Άρη ΑΕΚ, Νικόλα, μια και είσαι και αεξάκηση. Πάμε. Εγώ 1-1 βλέπω. 1-1. Μάλιστα. Ναι. Έγινε, Νικόλα, επειδή δευτερολογείς. Να είσαι γερός, να σε ακούμε και αύριο, έτσι. Εγώ λέω ότι ο Νίκος όντως θα πέσει στο 50% της πρόβλεψής του μέσα. Το 1 του Άρη θα το πετύχει, αλλά η Άκη δεν βάλει γκολ. Μήπως πέσει 100% και δεν βάλει ο Άρης γκολ. Ναι, άμα πέσει 100%, όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος, συνηθισμένοι είμαστε. Όχι τίποτα, γιατί και η Άκη είναι στεναχωρημένη 3 συνεχόμενα χρόνια. Τρώει καρπαζιά από το αφεντικό του κυπέλου Ελλάδος. Γιατί το αφεντικό του κυπέλου Ελλάδος και της χώρας είναι ο ΠΑΟΚ. Έρχεται νέο αφεντικό. Έτσι, κυπέλου. Θα δούμε. 50 χρόνια έχει να έρθει πάντως. Για την ώρα το δεδομένο. Είναι χελώνα. Το δεδομένο και αυτό που ισχύει είναι ότι 3
χρόνια συνεχόμενα τα αφεντικό του κυπέλου Ελλάδος. Σωστά. Είναι ο ΠΑΟΚ. Είμαστε και ο Λευκοπύργος βάφεται ασπρόμαυρος. Αρέσει δεν αρέσει σε μερικούς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Είμαστε χελώνες. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Έλα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, παλικάρια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι πιστός ακροατής. Το όνομά σου, θέλετε. Αφήστε το όνομά σου. Απολυτόχωρο τηλεφωνώ, Βαγγέλης λέγομαι, πάω και είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια και στον κύριο Ζάχο, Τάσο. Να σε καλά. Να σε καλά. Εντάξει. Και ο Ζάχος, όλα καλά. Λοιπόν, καθημερινώς ακούω την εκπομπή σας, παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλά να πάθεις. Άκουσες. Συγχαρητήρια. Αρρωστάκι, παοξάκι, μέσα στην τροφία. Παιδιά εδώ πέρα, εδώ με τα ζώα, η δουλειά μου είναι τέτοια που δεν μου επιτρέπει να παίρνω. Γιατί θέλω πολλές φορές να παίρνω, δεν μου επιτρέπει κυρία η δουλειά μου, γιατί... Όποτε σε ταιριάζει και γουστάρεις και μπορείς, παίρνε ρε παιδί μου, θα χαιρόμαστε να σ' ακούμε γιατί... Ναι, γουστάρω, παλικάρια μου, γουστάρω την παρέα σας, ο Ζάχος, αν και Αριανός, πάρα πολύ... Μπράβο του παλικάρι. Έστρωσε μαζί μου. Μία φορά. Έστρωσε. Έχω. Όχι, τίποτα. Τον έχω φέρει εκτρούινγκ, τον έχω φέρει στα μέτρα μου. Κοίταξε, κάνω λίγο το κορόιδο με τον Ζάχο. Άκου λίγο, Βαγγέλη, κάνω λίγο την παλαβή με τον Ζάχο. Γιατί εσύ το παλικάρι με το που ήρθε στο σταθμό πέρσι, double πήρα, ρε φίλε. Double πήρα, καταλαβαίνεις. Εγώ όμως δεν θα κάνω την παλαβή τώρα όταν πάρουμε το κύπελο. Δεν θα την κάνω καθόλου. Τάσο, το πιστεύεις, παλικάρι μου, ότι. Τώρα με τον το κορονοϊό που ναι. Έλειπες, είχαμε τον Τάσο κάθε βράδυ με τα παιδάκια μου εδώ πέρα, μας κρατούσε συντροφιά, τα προβατάκια, τα έβαζα μέσα στην παγίδα, το έξκασε, το έξκανο, τα κοριτσάκια μου, όλα ναι, καλά, ναι. Το μάθαμε, το πορεύουμε, πού και πότε, παπά, τι ξέρω εγώ. Δεν έλειπα, εδώ ήμουν. Ήτανε, και κάθε βράδυ ήταν στο τηλέφωνο. Απλά ήμουν στο όχι, Τάσο, σε παρακαλώ, ήσουν μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Ναι, αγορά, μέσω... ναι, αυτό λέγα, απλά δεν έλειπα. Και είχαμε τον Ζάχο, μπράβο τον Ζάχο, συγχαρητήρια. Βράχος, ο Ζάχος. Λοιπόν, αναγκάστηκα, παιδιά, συγγνώμη που κρατάω τη γραμμή τόσο πολύ, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο. Για τον κύριο Πασχάλη τον Ολυμπιακάρα, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Πασχάλη να πάρει ένα τηλέφωνο την επόμενη μέρα. Δηλαδή να πάρει την Πέμπτη ένα τηλέφωνο και να πει, να μας πει και αυτός ο άνθρωπος πώς νιώθει. Κάτι τελευταίο, εγώ σαν βορειοελλαδίτης, μες στο Μαντρί με παιδιά, δηλαδή αρμέγω τι κάνω τα πάντα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Εγώ θα πάω κύριε παλικάρια μου, θα πάω, θέλω τον Άρη στο τελικό και αυτό πάρει ο καλύτερος. Ωραίος είσαι ρε Βαγγέλη. Ωραίος. Θέλω τον Άρη στο τελικό από την καρδιά μου και αν παίξει καλύτερα ο Άρης να το πάρει ο Άρης. Ναι. Πάντως εκεί με τα αγίδια και τα πρόβατα που αρμέγεις, πώς δεν βγήκες Λάρισα ρε φίλε. Τι βλάκας. Δεν βγήκα παλικάρια, δεν βγήκα. Στην πλάκα λιτοχώρου είμαι, αν έρθετε παιδιά εδώ πέρα. Αν έρθετε παρέα γιατί είστε φιλαράκια. Φτιάχνεις τυρί. Φτιάχνω και τυρί, φτιάχνω και γαρδούβα, φτιάχνουμε και τα πάντα φτιάχνουμε. Θα κάνουμε μια τουρ με τον Ζάχο και θα έρθουμε να σε γνωρίσουμε από κοντά. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εγώ να σας δώσω, για να είμαι ειλικρινής, ναι. Δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι μόνος μου στα ζώα. Εντάξει, Ευαγγέλη μου, εντάξει. Ευχαριστώ για την επιμέλεια. Δρόμος, όποτε γουστάρετε, εγώ θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Έγινε ρε γίγαντα, έγινε. Να είστε καλά παλικάρια, να είστε καλά και καλό βράδυ. Να είσαι γερός και εσύ, καλά αρμέγματα εκεί με τα... Τον κύριο Πασχάλη θέλω την Πέμπτη να πάρει τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Τον Πασχάλη, το βασιλιάς των ζώων είπε. Mm. Τον Πασχάλη τον Ολυμπιακάρα θέλω την Πέμπτη να ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας με την εκπομπή μας. Έγινε Βαγγέλα ρε, φιλιά. Ωραίο λοιπόν... αυτό, όταν ακούς έτσι νέες φωνές. Ωραίος και είναι. Με τόσο καλή έτσι διάθεση, πραγματικά ευχαριστιέσαι. Έτσι. Θα μας πεις τα κάλατα για τον Αμανατίδη, να κλείσουμε σιγά σιγά. Τον? Τα κάλατα για τον Αμανατίδη, λέω, να μας τα πεις. Ή να πω εγώ για τον Καρεκλά. Ξεκινάω. Έτσι. Μάζδα Αμανατίδης, ευχαριστούμε την Μάζδα Αμανατίδης για ακόμη μια βραδιά. Είναι βασικός υποστηρικτής και του ραδιοφώνου αλλά και της εκπομπής μας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ
και μετρητή στην BSRX. Μάστα Μανατίδη, ένα όνομα εγγύηση με τι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σα ασφάλεια. Το Μάστα έχει το Μάστο Ράτιο και είναι ο Γιάννη Αμανατίδη και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντηση είναι ένα στην πόλη μα και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310 924 931. Κοντά μα ήταν και η παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Εκπληκτικό ο χώρο, θεά όλη η παραλία τη Θεσσαλονίκη. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε μοναδικέ γεύσει με εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματα, καλαμαράκια, χταποδάκια, ολόφρεσκα ψάρια, σπέσια λαχνιστά αμυδάκια. Απογειώνεστε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τα υπέροχα ποτά στην ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ, για να καταλάβετε που είναι η ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 413 230. Πάρτε ακόμα και τώρα και κλείστε τραπέζι, γιατί πατιούνται, σμπρώχνονται, γίνεται ο χαμός με τη μοναδική θέα και τα υπέροχα ολόφρεσκα θαλασσινά που έχει ψαροταβένα Κάρε Κλάς. 2310 413 230. Ευχαριστούμε και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο σούβλες και σχάρες, απολαμβάνετε καθημερινά μοναδικές γεύσεις με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητος στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπανδρέου 113 το στέκι του Κωστή, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 6 27 27 2310 6 27 27, το στέκι του Κωστή, εκτός από σήμερα γιατί Δευτέρα έχουν ρεπό τα παλικάρια μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλη την όμορφη παρέα που επικοινώνησε σήμερα με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λεβέντες μου, για αύριο το βράδυ με νέες συμφωνίες, με νέες διαφωνίες, με νέες αντιπαραθέσεις, με νέα καζούρα, με νέα πλακίτσα, με νέα ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε. Τετάρτη έρχονται τα μεγάλα μάτς για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη. Να δούμε ποιοι θα είναι τελικά στον τελικό. Θα ξέρουμε γύρω στις 11.30 με 12. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Έχει πολύ ψωμί αυτές τις μέρες. Εδώ, είναι... εδώ κολλάει η βελόνα στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Ζαχουά, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Έτσι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την παρέα του Γιώργος. Εμείς αύριο ξανά σε 9 η ώρα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εμείς δεν η οποία Ζούγκλα να μένετε να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα σήμερα, είναι... γιατί άρχισαν οι κόντρες από το μεσημέρι. Υπάρχει η κόντρα από την Παρασκευή. Σήμερα, παρόλο που ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, θα κάτσω να τον ακούσω τον Ταρζάν του Λίμπερο. Αυτά. Ταρζάν λόγω Ζούγκλα, έτσι. Να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν. Τα φιλιά μας σε όλους σας. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάκο Ντρούλινγκ. Καλό βράδυ.